Είμαστε και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές της Cita Vision, λίγο πριν από την έναρξη αυτού του πολύ ενδιαφέροντος αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Δύο ομάδες οι οποίες, όπως βλέπετε και από τη κάμερα της Cita Vision που είναι εκεί στον χώρο των αποδυτηρίων, ετοιμάζονται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες που είδατε είναι αυτοί της Ένωσης. Να και ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, ο προπονητής της ΑΕΚ, για τον οποίο έχει γίνει πολλής λόγος. Λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι δεν είχε το δικαίωμα να δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του στη διάρκεια του αγώνα για τους γνωστούς λόγους με το δίπλωμα. Πάμε να θυμηθούμε λίγο μέχρι την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, τις εντεκάδες τουλάχιστον. Να και οι παίκτες της ΑΕΚ. Για τυχόν τηλεθεατές που τώρα έχουν συντονιστεί μαζί μας. Εντεκάδα της Ένωσης: Μάστρου, Κουμάσης, Γκάλ, Λόπες, Βίλιαμ, Κατσάνα, Αγκούλος, Μετάνα, Τόλιμιρ, Κωνσταντίνου και Γκάβριτς. Να δούμε και τις ΑΕΚ και στη συνέχεια, αν έχουμε χρόνο, θα δούμε και τις αποστολές. Νέκρι, Μέρτακας, Μεγκρελεσβίλη, Μαραγκός, Καταλά, Κάστρο, Λουσέρο, Παύλου, Τομάς, Μητίδης και Σκοπελίτης. Να δούμε και τα σχήματα, όπως τουλάχιστον εμείς προβλέπουμε με βάση τις πληροφορίες που έχουμε και από το ρεπορτάζ. Μάστρου θα είναι κάτω από τα δοκάρια της Ένωσης. Ο Γκάβριτς φαίνεται ότι θα πάρει τη θέση δεξιού οπισθοφύλακα. Ο Κουμάσης, ο Ζανέτος θα είναι στα αριστερά. Γκάλ και Κωνσταντίνου κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Τόλιμιρ και Βίλιαμ δίδυμο στα χαφ. Έχοντας μπροστά τους τρεις πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς, τους Λόπες, Κατσάνα και Αγκούλο. Στην κορυφή της επίθεσης της Ένωσης επανέρχεται ο Τσέχος ως Μετάνα. Η ΑΕΚ με τον Νέγκρι κατά από τα δοκάρια, τον Μέρτακα και τον Μεγκρελεσβίλη στις πλευρές της άμυνας. Τον Μαραγκό να παίρνει από την αρχή αυτή τη φορά τη θέση του Μουρίγιο στην εντεκάδα της ΑΕΚ. Τον είχε αντικαταστήσει όταν τραυματίστηκε στο Γασιπί στο ημίχρονο. Τον Καταλά επίσης να είναι στο κέντρο της άμυνας. Του Σκοπελίτη, Τομάς και Λουσέρο να είναι στον χώρο του κέντρου. Του Παύλου και Κάστρο να είναι στις πλευρές της επίθεσης. Και τον Νέστορα Μητίδη στην κορυφή. Να οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Και επειδή, ο κύριος Λευκαρίδης εδώ, και επειδή λέγαμε νωρίτερα για το ότι δεν τα πάει και τόσο καλά η Ένωση τον τελευταίο καιρό εδώ στο Γασιζή και έχασε πέρσι με 5-0. Πρόπερσι και αντιπρόπερσι είχε κερδίσει την ΑΕΚ με 0-2 και στα δύο παιχνίδια. Μάλιστα στα τελευταία 10 χρόνια η ΑΕΚ έχει 2 νίκες, η Ένωση 4, ενώ 3 παιχνίδια έχουν τελειώσει ισόπαλα στους αγώνες που έγιναν εδώ. Είδατε και τον πρόεδρο Μιχαηλίδη, ο οποίος, όπως μας είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Δημητρίου, θα παραθέσει συνέντευξη τύπου αύριο προκειμένου να ενημερώσει για την οικονομική κατάσταση και να καλέσει τον κόσμο της ΑΕΚ να συνδράμει ώστε να ξεφύγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση πριν εκπνεύσει ο χρόνος των κριτηρίων. Μπαίνουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Κύριος Χρυσοστόμου είναι ο διαιτητής, Νίκος Καλησπέρας και Σπανός Κριστάκης η βοηθή. Η είσοδος λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο. Και θέλω λίγο να σχολιάσουμε, Κυριάκο, λίγο την προσέλευση του κόσμου εδώ. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν περισσότερος από πλευράς της ΑΕΚ. Ξέρω αν... Πάντως το δεδομένο, Παύλο, είναι ότι είναι περισσότεροι σε σχέση με τον αγώνα της πρεμιέρας κόντρα στον Εθνικό, η φίλη της ΑΕΚ σε εξέδρες του Γασιζή. Μάλιστα, να μας δίνει το πλάνο ο σκηνοθέτης. Είναι ακόμη πιο σημαντικό για την προσπάθεια στο οικονομικό, γιατί πέραν στη διάσκεψη μάλλον αύριο, χρειάζεται η στήριξη των φιλάθλων της ΑΕΚ. Έχουν προγραμματιστεί διάφορες ενέργειες, όπως η ανοιχτή συγκέντρωση που θα γίνει την Πέμπτη. Θα κυκλοφορήσει και Λαχνός. Το ποσό που καλούνται να μαζέψουν οι κιτρινοπράσινοι για να ξεπεράσουν το σκόπελο των κριτηρίων αγγίζει τις 200.000 ευρώ. Και αντιλαμβάνεσαι και εσύ και οι φίλοι τηλεθεατές πόσο σημαντικό είναι να μείνει στο πλευρό της ομάδας ο κόσμος με την παρουσία του στο γήπεδο και κυρίως να δώσει από το υστέρημά του για να μην αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα. Η αρχηγή των δύο ομάδων, Κωνσταντίνο, ο οποίος είχε περάσει και φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ. Κωνσταντίνο, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με την ΑΕΛ, λόγω ενός προβλήματος στη μέση που τον είχε ταλαιπωρήσει και στην προπερασμένη εβδομάδα.
μια εικόνα χίλιες λέξεις ό,τι αφορά στην ΑΕΚ. Τα βλέπετε. Μπροστά από την κεντρική εξέδρα του Γασιζή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και απέναντι. Στο κέντρο του γηπέδου βεβαίως. Με τους παίκτες της Ένωσης, όπως είπαμε και πριν, να αναζητούν τον πρώτο ή τους πρώτους βαθμούς τους στο πρωτάθλημα. Η Ένωση που βρίσκεται στην πρώτη-τελευταία θέση της βαθμολογίας με πλην 3. Ενώ η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή στην ένατη με 4 βαθμούς. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι. Πάντως σε αυτό το πρωτάθλημα κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτε. Αυτό δεικνύει και το αποτέλεσμα που είχαμε στο ημίχρονο στο Αντώνης Παπαδόπουλος με την ανόρθωση να είναι πίσω στο σκορ στον αγώνα με τη Δόξα. Με 2-0. Πρώτη επιθετική προσπάθεια από πλευράς των φιλοξενουμένων. Με τον Βίλιαμ να βρίσκει τον Κατσάνα, τον Μεγκρελασβίλη να γίνεται κάτοχος της μπάλας και να την περνάει μπροστά στον Μητίδη, ποιος θα πάρει το πρώτο φάουλ από τον Γκάλ, τον στόπερ. Βλέπετε τον Έλτερ Κάστρο που έχει πάρει θέση στα αριστερά. Δεξιά είναι ο Κούλης Παύλου. Είναι μια προσφυλής τακτική αυτή του Ελευθερόπουλου να βάζει παίχτες με αντίθετο πόδι στα φτερά της επίθεσης, ούτως ώστε να συγκλίνουν και να συμμετέχουν ενεργά στις επιθετικές προσπάθειες της ομάδας. Να δούμε την πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ. Θα γίνει σέντρα, θα διώξει ο Γκάβριτς. Όχι μακριά όμως, γίνεται το πρώτο σουτ από τον Λουσέρο. Ευκαιρία κάνει φτερά, ωστόσο η μπάλα πάει ψηλά έξω. Μόλις το πρώτο λεπτό λοιπόν η ΑΕΚ απειλεί την Ένωση και ο Λουσέρο δεν βρίσκει στόχο. Εδώ έγινε το λάθος. Το γύρισμα στην περιοχή. Ο Γκάβριτς δεν έδιωξε σωστά, ο Λουσέρο όμως δεν σημάδεψε καλά. Η Ένωση με τον Σμετάνα, τον Κατσάνα, ξανά ο Τσέχος, θα γυρίσει την μπάλα στον Βίλιαμ, ο οποίος δεν αγωνιζόταν στην εντεκάδα, όπως και ο Τόλιμιρ, που είναι τώρα κάτοχος της μπάλας. Γκάβριτς, Βίλιαμ. Έχει γίνει ανακοίνωση του αποτελέσματος του Αντώνης Παπαδόπουλος, γι' αυτό ακούσατε το χειροκρότημα των φίλων της ΑΕΚ. Είναι ένα αποτέλεσμα που κακά τα ψέματα ευνοεί την ΑΕΚ, που θέλει να πλησιάσει όσον το δυνατόν περισσότερες ομάδες που βρίσκονται πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Αν και εφόσον βεβαίως απόψη τα καταφέρει. Το πλάγιο νόου το κερδίζει ο Μεγκρελασβίλη από τον Λόπες. Το εκτέλεσε ο ίδιος. Έδιωξε ο Γκάλ, ο Λόπες, ο Κατσάνα, ο Σμετάνα δεν μπορεί. Αφήνει ο Καταλά. Εθνικός Άχνας εξακολουθεί να προηγείται με ένα 0, όπως ανακοινώνεται και από τα μεγάφωνα του σταδίου στο Τσίριο. Να δούμε την Ένωση τώρα με τον Αγκούλο, σκόρερ του μοναδικού τέρματος μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Με μια εκπληκτική κεφαλιά εναντίον της ΑΕΛ στον προηγούμενο αγώνα. Η σέντρα δεν ήταν καθόλου καλή από τον Κουμάση, Ζανέτο Κουμάση, τον παίχτη που έχει πάρει τη θέση του Καντέρο, είχε αποβληθεί σε εκείνη την φάση στον αγώνα με την ΑΕΛ, στην οποία κέρδισε πέναλτι η ομάδα της Λεμεσού. Ο Μέρτακας, ένας πρώην παραλυμνίτης, αγωνίζεται σήμερα εναντίον της ομάδας του, της πρώην. Πρώην παραλυμνίτης ό,τι αφορά στην ιδιότητά του ως ποδοσφαιριστή της Ένωσης, έτσι. Γιατί νομίζω ότι προέρχεται από την περιοχή εκεί ο Μέρτακας Κυριακό. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε λάθος από τον Έλτερ Κάστρο. Ο Σμετάνα πήρε την μπάλα, δεν κατάφερε να την κρατήσει. Είναι κάτι το οποίο δίνει, όταν το κάνει ο Τσέχος, επιθετική ισορροπία, επιθετικό βάθος στην ομάδα της Ένωσης. Το είδαμε στον αγώνα με το Αποέλ κυρίως, όταν αγωνίστηκε αυτός ο παίκτης. Και δεν το είδαμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Έτσι τουλάχιστον το ανέλησε και ο ίδιος
ο Σάσα Γιωβάνοβιτς αυτό το στοιχείο. Έλα, Παύλο. Ναι, Κυριακό. Διαβάζοντας και τις δηλώσεις του Σερβοκύπρου προπονητή, πρώτη του δημοσιογραφική διάσκεψη, στείλε μήνυμα αισιοδοξίας αλλά και πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του παρά το άσχημο ξεκίνημα. Γνωρίζοντας ότι τα θετικά αποτελέσματα μέσα στις άκρες είναι θέμα χρόνου και ότι η ομάδα του παρά τις τρεις ήττες έδειξε κάποια θετικά στοιχεία τα οποία θα αυξηθούν στα επόμενα παιχνίδια. Αυτό περιμένει να δει ο ίδιος τουλάχιστον και από τους παίκτες του απόψε στο Γασιζή. Ναι, νομίζω ότι ο εκπρόσωπος, ο κύριος Δημητρόπουλος, με τις δηλώσεις του έδωσε το στίγμα, διότι είναι γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εξ αρχής για την Ένωση. Με ΑΠΟΕΛ και Ομόνια στη Λευκοσία και με ΑΕΛ στο Παραλίμνη, δεν μπορεί να κριθεί αυτή η ομάδα η οποία στήθηκε κυριολεκτικά στο παραπέντε. Ήρθαν παίκτες τις τελευταίες δύο εβδομάδες και ενσωματώθηκαν στην ομάδα. Για να δούμε τον Κωνσταντίνο εδώ, θα διώξει τις πίεσεις που του άσκησε ο Μητίδης. Τα μακρά κοντά ήταν, Κυριάκο, καθώς στις επόμενες αγωνιστικές έχει πιο βατό πρόγραμμα η Ένωση μετά από αυτό το παιχνίδι. Θα τα πούμε στη συνέχεια, καθώς η ΑΕΚ τώρα με τον Τομάς προσπαθεί να επιτεθεί και τα καταφέρνει. Διώχνει σε κόρνερ ο Γκάβριτς πρώτου Έλτερ Κάστρο. Είμαστε στο έκτο λεπτό και μέχρι στιγμής απόλυτη κυρίαρχος στον αγώνα είναι η ΑΕΚ. Τέλεσε ο Κάστρο το κόρνερ, διώχνει με γροθιές ο Μάστρου. Η μπάλα φτάνει στον Τομάς, ο οποίος θα την γυρίσει πίσω στον Μεγκρελεσβίλη. Σκοπελίτης. Μητίδης. Δεν κατάφερε να παίξει καλά με πλάτη. Ο Βίλιαμ γύρισε την μπάλα πίσω στον Μάστρου. Η Σίτα Vision, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, η οποία φιλοξενεί πάρα πολλά παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εβδομάδα που έρχεται στο Champions League. Στο Europa League με τη συμμετοχή του Απόλλωνα και του ΑΠΟΕΛ θα μεταδώσουμε τον αγώνα του Απόλλωνα ζωντανά από την Βαρσοβία την 5η το βράδυ στις 8. Έχουμε και τον αγώνα του ΠΑΟΚ την ίδια μέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Champions League, όλα αυτά θα μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε τις επόμενες μέρες από τα κανάλια της Sita Vision. Έχουμε και αύριο παιχνίδι βεβαίως, ο τελευταίος αγώνας της τέταρτης αγωνιστικής μεταξύ του Ερμή και της ΑΕΚ Κουκλιών. Ο Γκάβριτς είναι έτοιμος να εκτελέσει το play on out. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να πατάει πολύ καλύτερα από την Ένωση και να κυκλοφορά την μπάλα με προϋποθέσεις όπως τώρα με τον Παύλου. Ανοίγεται ο Μέρτακας, ο Παύλου συγκλίνει, θα του δώσει τώρα την μπάλα. Πέφτει κάτω και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Κοιτάξτε πώς διαμαρτύρονται οι της Ένωσης. Στον Κουμάση δίνει την παράβαση ο Χρυσοστόμου, τον καλεί για να του δώσει και κίτρινη κάρτα. Στο 8ο λεπτό λοιπόν πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Θα το ξαναδούμε. Ο Ζανέτος Κουμάσης παίρνει την κίτρινη κάρτα. Ο Μέρτακας, έχω την εντύπωση, είναι ο παίκτης που κερδίζει το πέναλτι. Εδώ κοιτάξτε, παίζει την μπάλα. Στη συνέχεια πέφτει πάνω στον Ζανέτο. Ο Μέρτακας, να δούμε εδώ. Τώρα το θέμα είναι αν ο ίδιος ο Μέρτακας επιδίωξε αυτή την σύγκρουση, παίρνοντας το αριστερό του πόδι πάνω στον παίκτη του Παραλιμνίου. Θέλω να το δούμε λίγο πιο αργά, παιδιά, όταν θα έχουμε τη δυνατότητα, καθώς στείνεται η μπάλα τώρα. Είναι μια φάση που σηκώνει πολύ η συζήτηση και πολύ ανάλυση. Ο Κούλης Παύλου είναι ο παίκτης που έχει στήσει την μπάλα απέναντι από τον Μάστρου. Μια καθαρά κυπριακή μονομαχία. Στο 1ο λεπτό λοιπόν ο Παύλου απέναντι από τον Μάστρου. Εκτελεί ο Παύλου και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η ΑΕΚ. Πολύ νωρίς. Στο 1ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Πανηγυρίζει ο Παύλου.
Πολύ καλή εκτέλεση, δεν άφησε περιθώρια στον Μάστρου. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Πέφτει στη γωνία, αλλά είναι πολύ καλό το χτύπημα, είναι δυνατό. Η μπάλα πάει πολύ κοντά στο δοκάρι και παρά την εκτείναξη του Μάστρου δεν μπορούσε να έχει άλλη κατάληξη η φάση. Ξανά και ξανά από όλες τις κάμερες της Cita Vision που είναι στημένες απόψε στο Γκασεζί. Θα ξαναδούμε την φάση η οποία προηγήθηκε. Έτσι πιο σιγά και θα την αναλύσουμε όσο μπορούμε. Εδώ Σάσα Γιωβάνοβιτς, πάντα πολύ ενεργητικός στον πάγκο της Ένωσης και το ζητούμενο πλέον για την ομάδα του Παραλυμνίου είναι αντιδράση, διότι φαντάζομαι ότι στόχος ήταν η κάλυψη της εστίας του Μάστρου, το 0 και μετά ό,τι βγει στην επίθεση. Τώρα τα πράγματα διαφοροποιούνται πολύ πολύ νωρίς. Μαραγκός. Ο Τωμάς αλλάζει πλευρά ψάχνοντας τον Μεγκρελεσβίλη. Ο Καταλά θα γυρίσει πίσω στον Νέγκρι. Ψύχρεμα. Η μπάλα πάει στον Σκοπελίτη. Μεγκρελεσβίλη. Ελτερκάστρο. Τώρα θα δοθεί το φάουλ. Φωνάζει ο Χρυσοστόμου εκεί. Τον Τόλιμιρ κοντά του. Του κάνει κάποιες συστάσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ορθότητα του σφυρίγματος. Εδώ είναι η φάση. Βλέπετε ότι υπάρχει επαφή. Κινείται, θα μπορούσε να πει κάποιος, προς τον διάδρομο του Μέρτακα ο παίχτης της Ένωσης. Από την άλλη δεν ξέρω αν θα μπορούσε να τον αποφύγει. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση, η οποία χρειάζεται πάρα πολύ μελέτη για να είναι κανείς σίγουρος για την ορθότητα ή μη του σφυρίγματος. Ο Κάστρο είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Στην καρδιά της άμυνας η μπάλα κεφαλιά προς τα πίσω. Θα απομακρύνει ο Κουμάσης. Τρέχει και κερδίζει ο Παύλου ο σκόρερ. Η σέντρα απομακρύνεται η μπάλα από τον Κωνσταντίνου. Μεγκρελεσβίλη. Πήγαινε κάνει το κλέψιμο Λόπες, παραχώρησε το πλάιον άουτ. Καταλά, Μαραγκός. Τωμάς, Λουσέρο, Κάστρο. Πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες της ΑΕΚ. Μεγκρελεσβίλη θα μπει στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα προς τα μέσα και τελικά θα πάρει το κόρνερ. Εξαιρετική ομαδική ενέργεια από τους γηπεδούχους. Εδώ ο αριστερός του οπισθοφύλακας. Αυτό είναι το τελείωμα της φάσης. Ο Έλτερ Κάστρο πήγε και πάλι για την εκτέλεση. Βγαίνει ο Μάστρου, απομακρύνει με την γροθιά του. Ο Λόπες προσπαθεί να υποφεληθεί. Έρχεται ο Μεγκρελεσβίλη να παραχωρήσει το πλάγιον άουτ. Ο Παύλου χρησιμοποίησε το χέρι. Bravo.
Ωραία η πάσα από τον Κουμάση. Βίλιαμ. Γκάβριτς, παλιά για τον Σμετάνα. Έγινε κεφαλιά από τον Κατσάνα, ο οποίος είναι έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Επιχειρεί το σουτ πάνω στο σώμα του Καταλά. Κερδίζουν τη ΑΕΚ και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Έχουν γυρίσει 6 παίκτες της Ένωσης, 7. Ο Παύλου. Ο Λουσέρο, καλός χειριστής της μπάλας. Ο Τομάς. Ωραία κίνηση από τον Κάστρο. Ο Μητίδης περιμένει στην περιοχή, πιο ψηλά ο Κωνσταντίνου. Τομάς. Μεγκρελασβίλη. Υπομονή και ο τρόπος με τον οποίο κυκλοφορούν την μπάλα επέκθεση ΑΕΚ είναι ο λόγος που εισπράττουν συνέχεια χειροκρότημα από την εξέδρα. Έχει πολλή υπομονή, εναλλάσσεται τις πλευρές συνεχώς η ομάδα της ΑΕΚ. Γίνονται βεβαίως και κάποια λάθη. Είναι συντριπτική η υπεροχή της στην κυκλοφορία της μπάλας, στην κατοχή της μπάλας. Ναι, Κυριακό. Ήθαες αυτό, έχω την εντύπωση και στο σημερινό και στο προηγούμενο παιχνίδι μετά από το γεγονός ότι ο Κάστρο, ένας παίκτης με παρόμοια αγωνιστικά χαρακτηριστικά με τον Λουσέρο, κινείται περισσότερο αριστερά, αλλά δεν είναι ο καθαρός εξτρέμ, είναι παίκτης από τα πόδια του οποίου περνάει παιχνίδι, μπορεί να μοιράσει το παιχνίδι για να βοηθήσει στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, συνδυασμό και με τους υπόλοιπους που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, όπως ο Λουσέρο και ο Τομάς. Είναι και ο Παύλου, ο οποίος είναι πολύ καλός χειριστής. Γενικώς μεσοεπιθετικά η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα. Και πλέον έχει και περισσότερες λύσεις. Γιατί αν θυμάστε στην πρεμιέρα ήταν μετρημένα κουκιά για τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Ο Κάστρο για παράδειγμα δεν ήταν στη διάθεσή του. Ο Λουσέρο επίσης. Η μπάλα έχει βγει, είναι το πλάγιον out και είναι υπέρ των φιλοξενουμένων, οι οποίοι δεν έχουν απειλήσει προς το παρόν επιθετικά, δεν έχουν εκδηλώσει οποιαδήποτε προσπάθεια στην επίθεση. Ας δούμε τώρα. Με τον Αγκούλο να προσπαθεί να μπει μέσα, να μην καταφέρει τελικά κάτι. Ο Μέρτακας κάλυψε σωστά, ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι στο ένατο λεπτό. Από εκείνο το χρονικό σημείο προηγείται η ΑΕΚ. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Κυριακό, να δούμε πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ προηγούμενη. Υπενθυμίζω ότι στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της με τον Εθνικό Άχνας είχαν προηγηθεί οι φιλοξενούμενοι και κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να γυρίσει το παιχνίδι και να το κερδίσει εν τέλει. Εδώ είδαμε το φάουλ που έγινε στον Μητίδη από τον Γκάλ. Τρέχει μέχρι την τελευταία στιγμή για να τρέψει τα εις βάρος της δεδομένα η ΑΕΚ. Σε αντίθεση με τον Τέρπι κόντρα στα Αποέλ, όταν προηγήθηκε σε κέριο χρονικό σημείο με τον γκολ του Μητίδη, διαχειρίστηκε πολύ καλά το υπέρ της προβάδισμα και με λίγη προσοχή. Ίσως και τύχη, θα μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματα της. Η τύχη τη χρησιμοποιώ κυρίως για την φάση στα αρχικά στάδια του δεύτερου ημιχρόνου, όταν το δοκάρι σταμάτησε το σούτ του Κούλι του Παύλου. Να δούμε τώρα την ένωση με τον Σμετάνα να δίνει στον Κατσάνα παλιά απέναντι στον Λόπες. Έρχεται ο Γκάβριτς να βοηθήσει. Ο Λόπες θα πάρει την προσπάθεια μόνος του, θα πάει στη γωνία. Νάτος εδώ, θα γυρίσει προς τα μέσα ψύχρεμα ο Καταλάς τον Λουσέρο. Κοιτάξτε από πίσω πόσο σωστά ξεκινάει η ΑΕΚ με τον Μητίδη να αλλάζει πλευρά. Πόσο ωραία βγήκαν στην επίθεση και για να δούμε αν θα ολοκληρώσουν, καθώς ο Παύλου κάνει την αγαπημένη του κίνηση και αλλάζει την πλευρά. Ο Κάστρο και τώρα ο Σκοπελίτης έχει γυρίσει. Έχει χαθεί το στοιχείο του ευνηδιασμού, καθώς οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης είναι πλέον παρατεταγμένοι πίσω από το ημικύκλιο. Μόνο ο Σμετάνα είναι μπροστά από την μπάλα. Έχει μειώσει στο μεταξύ ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος σε 2-1 τον αγώνα με την Δόξα, η οποία είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 2-0. Ο Σκοπελίτης, ο Μαραγκός,
ο Τομάς και πάλι ο Ελλαδίτης θα δώσει στον Καταλά. Σπανός είχε πετύχει το πρώτο γκολ της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, το οποίο δεν ήταν γουρλίτικο. Είναι η μοναδική της ήττα στην πρεμιέρα από την συνονόματη της, των Κουκλιών. Λόπες, Γκαβρίτς, απόντος του Μουλαζίμι αναγκαστικά στο δεξιάκρο της άμυνας. Βίλιαμ, Κατσάνα, χάνει από τον Λουσέρο, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα. Απέναντι ζητάει ο Κάστρο, τον βλέπει, δεν τον βρίσκει μόνο. Με Γκρελασβίλη από την πάσα του Τομάς. Η ΑΕΚ από την αριστερή της πλευρά. Το θέμα βεβαίως δεν είναι μόνο να κυκλοφορήσεις την μπάλα, αλλά στις πλευρές να βρεις και τις λύσεις για να πατήσεις την αντίπαλη περιοχή, και εκεί είναι που υστερεί μέχρι στιγμής η ΑΕΚ. Ναι, Κυριακό. Αυτό που προκαλεί και εμένα εντύπωση είναι το γεγονός ότι το γρήγορο γκολ δεν αλλάζει την συμπεριφορά, την αγωνιστική συμπεριφορά και των, δύο ομάδων. Ναι. Συνεχίζουν στο ίδιο τέμπο από το ξεκίνημα, σαν να μην έχει σημειωθεί γκολ στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Θα δούμε τον Λουσέρο. Τομάς πήγε να βρει τον Μητίδη, η μπάλα κατέληξε στον αρχηγό τον Κωνσταντίνου. Ωραία κίνηση από τον Κατσάνα, θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει τη δυνατότητα σε παίκτες της Ένωσης να ανέβουν. Η μπάλα θα φτάσει στον Βίλιαμ. Ο Γκάβριτς, ο Γκάλ, Κωνσταντίνου, ο Κουμάσης. Πολύ ωραία άλλαξαν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι και βγαίνουν με προϋποθέσεις με τον Αγκούλο να επιχειρεί την σέντρα για τον Σμετάνα, και έχουμε το πρώτο κόρνερ υπέρ των φιλοξενούμενων στην μοναδική έτσι φορά που άλλαξαν οργανωμένα την μπάλα. Ανέβηκαν πολύ σωστά. Ο Αγκούλο ήταν ο παίκτης που επιχείρησε την σέντρα, η μπάλα προσέκρουσε στον Μέρτακα και κατέληξε κόρνερ. Στο 22ο λεπτό συμβαίνουν όλα αυτά. Έτοιμος για την εκτέλεση ο Ισπανός. Ο Ούκο Αγκούλο εκτελεί το κόρνερ. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Τομάς. Έφτασε στον Κουμάση. Ο Λόπες δεν μπόρεσε να κάνει κάτι εκεί. Και έτσι ο Νέγκρι χωρίς κανένα πρόβλημα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Για τυχόν τηλεθεατές που συντονίστηκαν στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ έχει πετύχει τον γκολ της από το 9ο με εκτέλεση πέναλτι από τον Παύλου. Το πέναλτι κέρδισε ο Μέρτακας σε μία σύγκρουσή του με τον Ζανέτο Κουμάση. Ο Λουσέρο είναι από τις λίγες φορές που βγήκαν λίγο ψηλά να πιέσουν οι παίκτες της Ένωσης. Κοιτάξτε, γυρίζουν τώρα. Εδώ είναι που αρχίζει συνήθως το pressing, εκεί στο ημικύκλιο. Καταλά. Ωραία ο Μητίδης στον Λουσέρο. Περιμένει ο Κάστρο. Βίλιαμ μαρκάρι με φάουλο, όπως υποδεικνύει ο κύριος Χρυσοστόμου. Με Γκρελασβίλη, Τομάς, Κάστρο. Δεν υπάρχει φάουλ. Λόπες. Έδιωξε ο Καταλά. Κατσιάνα. Βίλιαμ Γκάβριτς μακριά στον Σμετάνα που δεν έχει φανεί καθόλου μέχρι τώρα. Βίλιαμ. Κωνσταντίνου κάνει λάθος. Παναγίτα λέει λίγο με τον Γιωβάνοβιτς εκεί. Ναι, Κυριακό. Ήρεμο τόνο, όπως και προηγουμένως, παρά τη διαφωνία που εξέφρασαν από τον Πάγκο της Ένωσης για τον καταλογισμό του πέναλτη, τόσο ο κύριος Γιωβάνος όσο και ο κύριος Καράς τα είπαν σε ο βοηθός του και άμεσος συνεργάτης του, τα είπαν σε ήρεμο ύφος με τον Μάριο Παναγιέστο, και αν διαφώνησα στην συγκεκριμένη φάση. Μάλιστα.
Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη φάση, Κυριάκο. Πρέπει να ομολογήσω. Ίσως αυτό να τους εξηγούσε και ο κύριος Παναγή. Κατσάνα. Βίλιαμ. Η πάσα δεν ήταν καθόλου καλή. Κατευθείαν στα χέρια του Νέγκρη. Ενώ έκανε κίνηση ο Αγκούλο, συγκλίνοντας προς την μεγάλη περιοχή. Κάστρο. Καταλά, έχει πέσει λίγο ο ρυθμός της ΑΕΚ. Το πρώτο δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο ήταν πιο γρήγορη. Πέρα από το πέναλτι είχε κάνει και μια πολύ καλή ευκαιρία στο πρώτο κιόλας λεπτό. Είναι προβλέψιμη κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες της ΑΕΚ. Εδώ γίνεται φάουλ από τον Τόλιμιρ. Νικολά Τόλιμιρ. Σλοβαίνος είναι αυτός. Ναι, Κυριάκο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει ακόμη τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο να κάνει χρήση του δικαιώματος το να σηκωθεί από τον πάγκο να δώσει οδηγίες. Ικανοποιημένος μεν από το ξεκίνημα των γρήγορων γκολ, αλλά στη συνέχεια, όπως είπες και εσύ, δεν. Νομίζω ότι δεν θα θέλει να δώσει αφορμή ο Ελευθερόπουλος από τη στιγμή που και η ομάδα έχει αυτά που θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Εν αντιθέσει με την εικόνα στον αντίθετο πάγκο, νομίζω φτάνουν και στα αυτιά των φίλων τηλεθεατών. Οι φωνές είναι από τον Σάσα Γιωβάνοβιτς. Είναι γνωστό ότι ο Σάσα είναι πολύ ενεργητικός. Ναι, ναι. Για να δούμε τώρα τον Παύλου. Κοιτάξτε πώς συγκλίνει. Και περνάει την πάσα στον Τομάς. Ξαναέρχεται η μπάλα στα πόδια του Παύλου. Το σουτ είναι υπό προϋποθέσεις, με προϋποθέσεις μάλλον, αλλά όχι με ιδανική εκτέλεση. Με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει έξω. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Παύλου. Του ξέφυγε λίγο ψηλά. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Λουσέρο. Κατσάνα από την πάσα του Λόπες. Περιμένει ο Αγκούλο. Γίνεται λάθος, κερδίζει ο Μέρτακας. Απέφυγε προς το παρόν όποιον βρήκε μπροστά του. Και κέρδισε το πλάγιον out από την παρέμβαση του Κουμάση. Ο ίδιος πάει να το εκτελέσει. Με Γκρελασβίλη. Τομάς, ωραία. Δεν μπόρεσε ο Λουσέρο. Με Γκρελασβίλη. Πίεση εκεί από τον Σμετάνα που έχει γυρίσει. Και αλλάζει πλευρά. Η ΑΕΚ με Μαραγκό. Ο Ελλαδίτης θα παίξει δίπλα με τον Μέρτακα. Αφήνει στον Τόμας. Σκοπελίτης, Μητίδης, ωραία κίνηση. Βρέθηκε στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Χρυσοστόμου. Με Γκρελασβίλη. Το φάουλ είναι επιθετικό πάνω στον Ισπανό από τον Ισραηλινό. Σμεντάνα. Μαραγκός. Ο Μητίδης με το κεφάλι ήταν πολύ δυνατή πάσα τον Ελλαδίτη. Ο Λουσέρο θα κάνει λάθος. Έχει χαθεί λίγο η φρεσκάδα και η ταχύτητα που είχε η ΑΕΚ στο παιχνίδι της στα πρώτα λεπτά. Απ' την άλλη, η Ένωση, ναι μεν, έχει κλείσει πολύ καλά τους διαδρόμους, αλλά επιθετικά δεν έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο μέχρι τώρα. Γκάβριτς.
Όλα αυτά ενώ συμπληρώνουμε όπου να είναι το ημίωρο στο Γασιζή. Βίλιαμ Γκαβρίτς. Δεν μπόρεσε ο Λόπες. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το... για την υπεροχή της ΑΕΚ στην κατοχή της μπάλας, νομίζω αποτυπώνεται και με το στατιστικό που μόλις είδατε στις οθόνες σας. 67-33. Λουσέρο. Μεγκρελεσβίλη. Ο Κάστρο δεν μπόρεσε εκεί. Βίλιαμ. Λοπές, παλιά για τον Σμετάνα, ελέγχει ο Καταλά, θα γυρίσει προς τα πίσω. Μπάλα στον Νέγκρι. Ακόμα 15 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 1-0 η ΑΕΚ από το ένατο, με το πέναλτι του Παύλου. Ακόμα 2 σούτ από πλευράς ΑΕΚ, στο πρώτο λεπτό με τον Λουσέρο, στο 27ο με τον Παύλου. Τίποτε άλλο δεν είχε αυτό το παιχνίδι μέχρι τώρα. Κωνσταντίνου. Αλλάζει με τον Τόλιμιρ. Να δούμε τον Λόπες. Επιχειρεί το σούτ, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πρώτη τελική προσπάθεια της Ένωσης στον αγώνα. Με τον Ισπανό τον Λόπες που βλέπετε εδώ. Ο οποίος έκανε διαγώνια κίνηση, κοιτάξτε. Και αμέσως με το αριστερό πόδι έκανε το σούτ. Πολύ καλό σούτ. Λίγο άστοχο, ένα μέτρο περίπου αριστερότερα από την δεξιά κάθετη δοκό του Νέγκρι. Ναι, Κυριάκο. Οι φωνές του Σάσα Ιωβάνοβιτς είναι στους δύο Ισπανούς και φαίνεται ότι είναι αυτός ο τρόπος που ποντάρει Λόπες και Αγκούλο. Αυτός είναι ο τρόπος που ποντάρει στο να κάνει τη ζημιά στην άμυνα της ΑΕΚ, με τον Σμετάνα να τραβάει κοντά του τους κεντρικούς αμυντικούς Μαρανκό και Καταλά, ανοίγοντας διαδρόμους στους δύο Ισπανούς, τους διαδρόμους τους οποίους θέλει να εκμεταλλευτούν ο Σάσα Γιωβάνοβιτς, και προσπαθεί να κάνει σαφέστατο μέσω της, μέσω των εντολών που δίνει στους παίκτες του. Λουσέρο. Τομάς. Παύλου. Γκαβρίτς. Βρήκε τον Βίλιαμ. Να δούμε την παλιά, είναι καλή. Αγκούλο. Απέναντι για τον Σμετάνα. Δεν μπορεί, τρέχει ο Κατσάνα. Αφήνει ο Μέρτακας. Τώρα θα δώσει πάσα στον Παύλου. Ωραία ο Τομάς στον Κάστρο. Μεγκρελεσβίλη. Λουσέρο. Μεγκρελεσβίλη θα προλάβει, όχι, σηκώσει το σημειάκι ο βοηθός. Στο 33ο λεπτό συμβαίνουν όλα αυτά. Πολύ ησυχία, Κυριακό, στον πάγκο της ΑΕΚ, δηλαδή ούτε σήμερα ούτε ο κύριος Νικολάου, ο Φλόρος ο Νικολάου δεν είναι... Μέχρι στιγμής δεν έχει σηκωθεί κανείς. Απλά μεταφέρονται οι εντολές χωρίς να... Μάλιστα. Χωρίς να σηκώνεται κάποιος από τον πάγκο. Έχουν να κάνουν, όπως είναι σαφέστατο μέχρι στιγμής το δείγμα στα 33 λεπτά, έχουν να κάνουν με την προσπάθεια στο να υπάρξει πιο γρήγορη ανάπτυξη και να μην είναι τόσο προβλέψιμη από πλευράς των κίτρινο-πράσινων που... Ίσως, Κυριακό, και σε διακόπτω, να υπάρχει και έτσι μια διαφορετική σκέψη σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα κοουτσάρεται η ομάδα από τον πάγκο από τούδε και στο εξής, μετά την απόφαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Δηλαδή, ενώ είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια τον Φλόρο Νικολάου να είναι συνεχώς όρθιος μπροστά στον πάγκο της ΑΕΚ, σήμερα δεν το βλέπουμε, έτσι. Είναι το πρώτο. Θα δούμε αν αυτό είναι στο μυαλό του Ελευθερόπουλου. Ο Μητίδης δεν μπορεί εκεί.
Πάνε καλά τα στόπερ της Ένωσης. Ναι, Κυριακό, μπορείς να ολοκληρώσεις τώρα. Πάντως, Παύλο, το γρήγορο γκολ, ενώ θα ανέμενε κανείς να λειτουργήσει θετικά υπέρ της ΑΕΚ, δεν έχει συμβεί αυτό. Ο Κατσάνα στον Σμετάνα. Προσπαθεί ανάμεσα στους δύο στόπερ. Είναι πολύ δυνατό παιδί, δεν είναι γρήγορος. Ο Μητίδης τώρα έρχεται να βάλει το σώμα. Ο Βίλιαμ όμως θα κερδίσει την εναέρια μονομαχία. Η μπάλα θα φτάσει τελικά στον Κωνσταντίνου. Έχει κερδίσει κάποια μέτρα η Ένωση. Στο τελευταίο έτσι 7 λεπτό, 8 λεπτό. Είχε και την πρώτη τελική της προσπάθεια στο 31ο λεπτό. Με τον Λόπες. Κατσάνα. Έκανε λάθος, κέρδισε ο Παύλου. Είναι εκτός ισορροπίας η άμυνα της Ένωσης, όμως τώρα θα ξανακερδίσουν οι της ΑΕΚ. Ο Κωνσταντίνου θα τους σταματήσει, το πλάγιο είναι υπέρ της ΑΕΚ. Να και ο πάγκος της. Παύλου. Με Κρελασβίλη από την πάσα του Λουσέρο. Λουσέρο ξανά. Με Κρελασβίλη. Ωραία του πάτησε ο Κάστρο. Γίνεται το σουτ. Γκολ. Καταπληκτικό. Από τον Χαΐμ με Κρελασβίλη. Και κοιτάξτε την αντίδραση στον πάγκο της ΑΕΚ. Ένα φοβερό δυνατό σουτ στη γωνία απέναντι. Τράνταξε τα δίχτυα του Μάστρου που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Εκπληκτικό σου, θα το ξαναδούμε. Νάτος ο σκόρερ. 2-0 η ΑΕΚ στο 37ο λεπτό. Με ένα πράγματι πάρα πολύ ωραίο γκολ εδώ, κοιτάξτε. Ωραία και η εναλλαγή της μπάλας στο τακουνάκι. Θα γίνει το σουτ, δεν μπόρεσε ο Μάστρου να αντιδράσει. Χτυπάει και λίγο στο δοκάρι μπάλα. Από αυτή την κάμερα νομίζω θα φανεί καλύτερα πόσο ωραίο είναι αυτό το γκολ. Έχει ευθύνη και ο Μάστρου όμως, πήγε πολύ δυνατά, με πολύ δύναμη και ταχύτητα η μπάλα και κατέληξε σχεδόν στο παράθυρο της εστίας της Ένωσης. 2-0 λοιπόν με αυτόν τον τρόπο σε ένα σημείο που δεν ήταν απειλητική. ΑΕΚ με Γκρελεσβίλη βρήκε τον τρόπο να δώσει ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του. Στο 37ο λεπτό λοιπόν, πρώτο γκολ για τον Ισραηλινό στο φετινό πρωτάθλημα. 2-0 η ΑΕΚ, το μεγαλύτερο προβάδισμα που έχει πάρει σε φετινό παιχνίδι η ομάδα του Ελευθερόπουλου. Ναι, Κυριακό. Εικόνα με τον παγκλισμό στον πάγκο της ΑΕΚ μιλάει από μόνη της. Ο Μαγκρελασβίλη που από ρόλο δημιουργού στο προηγούμενο παιχνίδι μετά από ΕΛ, αυτός έδωσε την πάσα στο Μητίδη. Ανέλαβε το ρόλο του εκτελεστή. Ρόλο που... Εκπληκτικό και το τακουνάκι από τον Κάστρο όμως. Εκπληκτικό τόσο σε δημιουργία όσο και σε εκτέλεση και με το μέχρι στιγμής παιχνίδια που έχουμε εικόνα με τα γκολ που σημειώθηκαν. Βάζει υποψηφιότητα για τον γκολ της αγωνιστικής. Θα ήθελα να σταθώ για τον Μεγκρελεσβίλη, τον Ισραηλινό. Είχε ρόλο εκτελεστή σε φιλικά παιχνίδια, σκόραρε. Θυμάμαι για παράδειγμα το φιλικό κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα εδώ στο Κασιζή. Τον γνωρίζαμε από την προηγούμενη του θητεία στην αρχή. Δείχνει εξαιρετικά δείγματα ως αριστερός μπακ που συμμετέχει πολύ ενεργά και στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Υπάρχει παίκτης της ΑΕΚ που είναι στο έδαφος. Ο σωστό μου λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα βγάζει την μπάλα εκτός. Έχει σοφαρίσει ο Άρης τον εθνικό στο μεταξύ, στον αγώνα που γίνεται στο Τσίριο. 1-1 το παιχνίδι εκεί. Ο Τωμάς είναι ο παίκτης που φαίνεται έτσι να υποφέρει λίγο με το χτύπημα στο πόδι. Να τον βρίσκει ο Βίλιαμ εκεί. Εικόνες λοιπόν στους δύο πάγκους. Ελευθερόπουλος εμφανώς ικανοποιημένος για την εξέλιξη
της αναμέτρησης. Αυτό που ενδιαφέρει τους προπονητές πρωτίστως είναι το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τον γκολ, το εκπληκτικό δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Πόσο ωραία εδώ ο Κάστρο με το τακουνάκι θα βρει τον Μεγκρελεσβίλη. Αμέσως θα γίνει το σουτ. Εκτινάσεται μεν ο Μάστρου, όμως δεν μπορεί να σταματήσει την πορεία της μπάρας προς τα δίκτυα. Έτσι λοιπόν το 2-0 είναι γεγονός για την ΑΕΚ. Είμαστε 5,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω ότι είναι, Κυριάκο, πολύ μεγάλο προβάδισμα με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Αν και στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν μην πεις ποτέ, με το 2-0 κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται εξασφαλισμένος. Επαναλαμβάνω, με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Κυρίως αυτή της ένωσης. Μια δυναμία στο... Σαν προηγούμενος οι παίκτες της παραλληλικής ομάδας, αλλά χωρίς αυτό να μετουσιωθεί σε κάποια καλή ευκαιρία, χωρίς να πατήσουν την αντίπαλη περιοχή. Αυτό το 2-0, συμπληρώνοντας αυτό που έλεγες εσύ, καθιστά πλέον μεγάλο φαβορί την ΑΕΚ για κατάκτηση των τριών βαθμών της νίκης. Είναι πλέον σοβαρό το προβάδισμα για την ομάδα της Λάρνακας. Ως μετά να μάχεται εκεί, όμως θα χάσει από τον Σκοπελίτη. Η μπάλα θα πάει στον Λουσέρο, από εκεί στον Κάστρο, τον δημιουργό του δεύτερου γκολ, και στον σκόρερ τον Μεγκρελεσβίλη, ο οποίος εξακολουθεί να επιτίθεται και να πηγαίνει στη γωνία, να βρίσκει ξανά, όχι δεν θα βρει τον Κάστρο, παρενέβη ο Λόπες, απομάκρυνε ο Γκάλ, η μπάλα φτάνει στον Λουσέρο. Είδα την φάση, λέει ο Χρυσοστόμου. Φλερτάρει με την κίτρινη κάρτα εδώ για τη σύνδεση. Μαραγκός, Μέρτακας, περιμένει ο Τωμάς, Παύλου, Τωμάς. Τον Λουσέρο στον Μεγκρελεσβίλη. Τώρα το φάουλ είναι υπέρ της Ένωσης. Έγινε από τον Μεγκρελεσβίλη και είναι στο έδαφος ο Λόπες. Πρόσεκτα. Σμετάνα, η κεφαλιά από τον Μέρτακα, έγινε φάουλ από τον Τσέχο. Μεγκρελεσβίλη. Σκοπελίτης. Κάστρο. Ωραία η πάσα στον Μητίδη. Θα μπει στην περιοχή, θα επιχειρήσει το σουτ. Με φάλτσο η μπάλα θα καταλήξει έξω. Ο Νέστορ Μητίδης ο σκόρερ των τερμάτων της ΑΕΚ στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, με το ΑΠΟΕΛ και με τον Εθνικό Άχνας. Τα γκολ του έχουν δώσει 4 βαθμούς στην ομάδα της Λάρνακας. Ναι, Κυριακό. Ακρός αποτελεσματικός όταν εκτελεί σε πρώτο χρόνο, αλλά και βελτιωμένος στα υπόλοιπα στοιχεία του παιχνιδιού. Και αυτό θα συνεχίσει του παιχνιδιού του και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει όσο παίρνει παιχνίδια ο Νέστορας Ομητίδης, όσο του δίνεται αυτή η δυνατότητα. Δίνεται αυτή η δυνατότητα και νομίζω θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των επιλογών του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Θα τον αναγκάσει δηλαδή τεχνικό με την παρουσία του μέχρι στιγμή στη φετινή σεζόν. Το θέμα είναι σε αυτά τα παιδιά να δίνουμε και τις ευκαιρίες όταν και οι ξένοι είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει για τον Νέστορα τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Ενάμιση λεπτό είμαστε πριν από το τέλος, όπου να θα έχουμε και χρόνο καθυστέρησης αν θα υπάρξει. Ίσως να υπάρξει έτσι ένα λεπτό. Μητίδης εκεί δεν μπορεί, θα διώξει ο Λόπες, όχι καλά. Μπάλα πάει στον Τωμάς, την κατεβάζει Λουσέρο. Ο Μέρτακας αμέσως τον Τωμάς. Σκοπελίτης με τη μία για τον Μέρτακα, ελέγχει ο Κωνσταντίνου. Ο έμπειρος σέντερ μπακ στέλνει την μπάλα στο σώμα του Μέρτακα για να καταλήξει έξω. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση με τον Μητίδη. Αμέσως βάζει την μπάλα μπροστά, όμως δεν πιάνει το σούτ όπως θα ήθελε.
Τον έκλεισε ο Κωνσταντίνου εκεί. Έλα, Παύλο. Ναι, Κυριακό. Βλέποντας τις κινήσεις του από την πρώτη μέρα που ανέβηκε στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ, προερχόμενος από τα τμήματα υποδομής της ομάδας της Λαρνακάς, θυμίζει έντονα επιθετικό που αγωνίζεται στην Ελλάδα ο Νεστρός Ομουδής. Το όνομά του, κατά την ταπεινή προσωπική μου γνώμη το λέω αυτό, την λόγω σύγκριση, το όνομά του θα το αναφέρω στη διάρκεια της χρονιάς, Παύλο, όταν θα πάρει και περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του ο Νεστρός Ομουδής. Ο Παύλου περνάει απέναντι στον Μεγκρελεσβίλη. Ένα λεπτό θα είναι ο χρόνος της καθυστέρησης. Θα αρχίσει να μετρά σε λίγα δευτερόλεπτα. Μεγκρελεσβίλη και πάλι συνδυαζόμενος με τον Κάστρο. Αποφεύγει τον αντίπαλο, τον Λόπες. Γυρίζει την μπάλα στον Παύλου. Μία σέντρα σουτ πάνω στο σώμα. Εκεί του Βίλιαμ. Η μπάλα πάει απέναντι στον Τομάς. Ξανά ο Παύλου σε καλή θέση για σουτ. Θα δώσει στον Κάστρο από εκεί στον Μεγκρελεσβίλη τελευταία στιγμή. Διώχνει ο Λόπες σε κόρνερ, το οποίο πολύ πιθανόν θα είναι και η τελευταία φάση. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε τον πλήρη έλεγχο με διακυμάνσεις ό,τι αφορά στο ρυθμό της. Όμως με σαφές προβάδισμα, δίκαιο προβάδισμα θα έλεγε κανείς. Η εκτέλεση του κόρνερ τώρα έχει κάνει νεύμα για το πού θα εκτελέσει το κόρνερ. Όμως απομακρύνεται πάρα από τον Κουμάση. Τομάς, ξανά η μπάλα στον εκτελεστή του κόρνερ, τον Κάστρο. Ωραία στον Τομάς. Ο Κάστρο θα επιχειρήσει το σουτ, όχι. Η μπάλα θα χτυπήσει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Μάστρου έκλεισε τη γωνία. Η ΑΕ χάνει ευκαιρία για να πετύχει και τρίτον γκολ. Σχεδόν πανηγύρισαν οι οπαδοί της. Εδώ κοιτάξτε πόσο ωραία άλλαξαν την μπάλα. Και αμέσως έγινε το σουτ. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι για να μπορέσει η ΑΕΚ να φτάσει στη δημιουργία ευκαιριών και στον γκολ θα πρέπει να κυκλοφορήσει γρήγορα την μπάλα. Το έκανε σε 2-3 περιπτώσεις. Η μία έγινε γκολ, η άλλη ήταν αυτό που είδατε, το σουτ. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 2-0 η ΑΕΚ. Από τα γκολ στο 1ο λεπτό του Παύλου με το πέναλτι και στο 37ο με το εκπληκτικό σουτ με Γκρελεσβίλη. Ακούστε πώς χειροκροτούν τους ποδοσφαιριστές τους. Η οπαδή της ΑΕΚ. Πάμε να δούμε την εικόνα της αναμέτρησης και με τα στατιστικά της Citavision. Βλέπετε 5 τελικές προσπάθειες, 2 στο στόχο έναντι μιας της Ένωσης. 1-0 τα offside, 9-3 τα foul. Καθόλου αποκρούσεις από τους τερματοφύλακες. 3-1 τα corner. 67-33 τελικό ποσοστό κατοχής της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο για τη μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου. Είμαστε και πάλι μαζί σας από το Γασιζή, φίλες και φίλοι τηλεθεατές της Citavision. Έχει ολοκληρωθεί στο μεταξύ ο αγώνας του Αντώνης Παπαδόπουλος, το γειτονικό Αντώνης Παπαδόπουλος. Εδώ, όπως βλέπετε, η ΑΕΚ προηγείται με 2-0 της Ένωσης. Εκεί λοιπόν έχει γίνει έτσι μια πολύ μεγάλη έκπληξη, ίσως και η μεγαλύτερη από την έναρξη του πρωταθλήματος, με την νίκη της Δόξας σε βάρος της πρωτοπόρου του πρωταθλήματος Ανόρθωσης. 1-2 το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς στη διάρκεια του ημιχρόνου ψάξαμε και όλες τις λήψεις που έχουμε στη φάση του πέναλτι και θα δώσουμε μια κάμερα την οποία δεν είχαμε δώσει νωρίτερα. Κοιτάξτε, παίζει μεν την μπάλα ο Μέρτακας, όμως έτσι όπως φαίνεται από αυτή την κάμερα, μάλλον ο ίδιος πέφτει, έχω την εντύπωση, πάνω στον αντίπαλο, ο οποίος δεν κάνει καμία κίνηση για να τον ανατρέψει. Νομίζω ότι θα μπορούσε να αποφύγει τη σύγκρουση ο Μέρτακας. Αυτή έτσι είναι μια καταρχήν άποψη που καταθέτω για αυτήν την φάση, την οποία βλέπετε και από το κοντινό πλάνο, έτσι για να διαφωτίσουμε ακόμη περισσότερο για μια φάση που έγινε στο 1ο λεπτό και ήταν η φάση που έστεισε την ΑΕΚ στα 11 βήματα, κατάφερε να προηγηθεί της Ένωσης. Δέχτηκε και κίτρινη κάρτα ο Ζανέτος Κουμάσης. Είναι οι καλύτερες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου, με το καλημέρα, το πρώτο σου του αγώνα, τον Λουσέρο. Στο πρώτο λεπτό είναι το πέναλτι εδώ. Εδώ ξανά και από το κοντινό πλάνο το πέσιμο του Μέρτακα, η σύγκρουση εκεί
Και η εκτέλεση από τον Παύλου δεν άφησε περιθώρια στον Μάστρου που βρήκε την γωνία, έπεσε μεν όμως. Λένε οι δήμονες του ποδοσφαίρου, όταν η μπάλα χτυπάει στο πλαϊνό των δικτύων στην εκτέλεση πέναλτι, είναι σχεδόν αδύνατο για τον τερματοφύλακα να αποκρούσει και έχει μια νορμάλ ταχύτητα εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το μοναδικό σουτ που είχαμε από πλευράς Ένωσης στο πρώτο ημίχρονο. Έγινε από τον Λόπες. Στη συνέχεια έχουμε αυτό το εκπληκτικό γκολ από τον Μεγκρελεσβίλη που σφράγισε την ανωτερότητα της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο και έδωσε, αν θέλετε, και το τελικό αποτέλεσμα στο διάστημα αυτό. 2-0. Ξανά και ξανά από όλες μας τις λήψεις αυτό το εκπληκτικό γκολ από τον Ισραηλινό, τον Χαΐμ Μεγκρελεσβίλη. Μία φάση με τον Μητίδη στη συνέχεια, ο οποίος βάζει την μπάλα μπροστά και επιχειρεί το σουτ. Άστοχος τόσο. Τελευταία φάση στο παιχνίδι, με τη λήξη σχεδόν του πρώτου ημιχρόνου, το σουτ από τον Κάστρο, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή απόδοση σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Χωρίς αλλαγές η ΑΕΚ, όπως με ενημερώνει ο Κυριάκος, τους βλέπουμε άλλωστε τους παίκτες και τους 11 που έχουν επανέλθει. Τον τέρπι στο Γάσιπ είναι στο 0-0, όπως ενημερώνομαι. Οι παίκτες της Ένωσης θα πρέπει οπωσδήποτε να ανεβάσουν ρυθμό αν θέλουν να πετύχουν κάτι, να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι, αν και ήδη η αποστολή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη μετά τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο ημίχρονο. Χωρίς αλλαγές και η Ένωση. Επόμενη αντίπαλη για τις δύο ομάδες, ΑΕΛ εκτός έδρας για την ΑΕΚ. Η Ένωση θα παίξει το πρώτο βατό της παιχνίδι στο πρωτάθλημα με την Σαλαμίνα στο Παραλίμνη. Ομόνια ΑΕΚ μετά από δύο αγωνιστικές, Άρης Ένωση Νέων Παραλιμνίου και μετά από τρεις αγωνιστικές, ΑΕΚ Σαλαμίνα και Ένωση Νέων Παραλιμνίου Ερμής. Είναι σαφώς πιο δύσκολο το πρόγραμμα στη συνέχεια για την ΑΕΚ που θα παίξει με ΑΕΛ και με Ομόνια εκτός έδρας. Ναι, Κυριακό. Θα έχει εγώ την εντύπωση, αν όλοι είναι υγιείς και αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως φαίνεται ότι εξελίσσονται, ένα ευχάριστο πονοκέφαλο κύριος Ελευθερόπουλος Κυριάκο με τον Φαντάικ, γιατί ο Σκοπελίτης θα πάει μια χαρά εκεί. Εγώ στέκομαι ιδιαίτερα στην επιστροφή του Φαντάικ, ναι. Και μένει να δούμε αν θα αλλάξει το πλάνο, γιατί σε όλα τα παιχνίδια με την ΑΕΚ μέχρι στιγμής βλέπουμε να παίζει με ένα καθαρό ανασταλτικό μέσα στο Σκοπελίτη και μπροστά του δύο παιχνίδες με περισσότερο δημιουργικά καθήκοντα. Είναι και ένα ερωτηματικό το πώς θα διαχειριστεί την επιστροφή του Φαντάικ ο κ. Ελευθερόπουλος. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το πλάνο του. Θα δούμε όμως. Άρα θα έχει τον ευχάριστο είναι πονοκέφαλο να αερίζουν δύο παίχτες τόσο καλής κλάσης για μια θέση. Εδώ θα είμαστε όπως πάντα για να καλύπτουμε τους αγώνες της ΑΕΚ. Όπως και άλλων 8 ομάδων, 9 στο σύνολό τους είναι φέτος για τη Cita Vision. Τελέστηκε το φάουλ από πλευράς Ένωσης. Έγινε η κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου. Τελευταία στιγμή έβαλε το κεφάλι εκεί ο Καταλά. Κοιτάξτε, φωνάζει ο Νέκρης στους συμπαίκτες του. Πρόλαβε ο Παύλου. Άου την μπάλα. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Δεν υπάρχει offside την ώρα που εκτελείται.
Ο Κωνσταντίνου πιάνει την κεφαλιά. Ήταν σωτήρια, έχω την εντύπωση, η παρέμβαση μπροστά από τον Σμετάνα του Καταλά. Έδωσε ύψος την μπάλα και δεν μπόρεσε ο Τσέχος να απειλήσει. Η Ένωση, η οποία στα στημένα λογικά πρέπει να είναι επικίνδυνη, έχοντας μπόλικο ύψος στην ομάδα με τον Σμετάνα, με τον Κωνσταντίνου, με τον Γκάλ. Ξανά η Ένωση με τον Βίλιαμ. Τον Γκάβριτς. Αλλάζει με τον Λόπες. Περνάει πάσα μπροστά ως Μετάνα. Δεν μπορεί. Βγαίνει. Μαζεύει την μπάλα ο Νέγκρι. Καταλάν. Ωραία άλλαξαν. Και η μπάλα κατέληξε στον Παύλου. Αμέσως τον Μέρτακα. Πρόλαβε ο Λευτέρης Μέρτακας. Και πέρασε πολύ ωραία. Μπήκε στην περιοχή. Πέρασε ακόμα έναν αντίπαλο. Η μπάλα όμως πήγε στον Βίλιαμ. Αδίκησε τον εαυτό του στην τελική προσπάθεια ο Λευτέρης Μέρτακας, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Απέφυγε δύο αντίπαλους. Ακούστε πώς τον χειροκροτούν. Κοιτάξτε πόσο ωραίες ενέργειες από τον παραλιμνίτη, ακραίο πιστοφύλακα της ΑΕΚ. Η τελική του προσπάθεια δεν ήταν τόσο καλή. Τελική του πάσα. Μαραγκός. Σκοπελίτης τον Παύλου. Κωνσταντίνου. Λόπες. Ζητάει ο Κατσάνα. Σε αυτόν θα πάει μπάλα. Με φάουλ. Ο Ρουσέρο έκανε το φάουλ. Υπόδειξη νομίζω έγινε από τον βοηθό. Θα τον τιμωρήσει καθώς ήταν υποσχόμενη επιθετική προσπάθεια αυτή. Με κίτρινη κάρτα ο κύριος Χρυσοστόμου, τον Λουσέρο. Α, το ξαναδούμε εμείς. Βεβαίως γίνεται φάουλ. Και έχω την εντύπωση ότι είναι και σωστή. Η απόφαση για κίτρινη κάρτα, γιατί, όπως είπαμε και πριν, θα μπορούσε να αποδώσει κάτι αυτή η επιθετική προσπάθεια της φιλοξενούμενης ομάδας, η οποία εν πάση περιπτώσει μέσα από αυτή τη στημένη μπάλα μπορεί να απειλήσει. Είναι ο Ανκούλο ο παίκτης ο οποίος ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Νάτος εδώ, σκόρερ του μοναδικού τέρματος μέχρι στιγμής της Ένωσης στο πρωτάθλημα την περασμένη εβδομάδα σε βάρος της ΑΕΛ. Ούκο Γκόραγκούλο, με συγχωρείτε, Ισπανός. Ο Αγκούλο εκτελεί, ο Νέγκρι πέφτει και με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει την μπάλα. Η Ένωση δείχνει μεγαλύτερη διάθεση από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον για να επιτεθεί. Τελικό αποτέλεσμα στο Τσίριο Στάδιο 1-1. Είχαμε πει νωρίτερα για τη μεγάλη έκπληξη και τη νίκη της δόξας του Αντώνης Παπαδόπουλος επί της ανόρθωσης με 2-1. Η δόξα η οποία εφόσον κερδίσει σήμερα η ΑΕΚ θα είναι μαζί, θα έχουν τους ίδιους βαθμούς, τους 7 θα είναι και οι δύο ομάδες. Από τον Γκάλ, η παλιά για τον Γκάβριτς, ζητάει ο Βίλιαμ στον κενοχώρο. Ο Καταλά τον κλείνει και τον αναγκάζει να στείλει την μπάλα εκτός. Δεν κάνει καλό παιχνίδι ο Βίλιαμ. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Αγκούλο. Δεν ευθυνδιάζεται ο Νέγκρι. Με δεύτερη προσπάθεια πέφτει και μαζεύει. Έλα, Παυλό. Ναι, Κυριακό. Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Α, σηκώθηκε ο Ελευθερόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
Αν πρόλαβα να ακούσω Νάτος. Καλά. Αν πρόλαβα να ακούσω καλά, βλέποντας το να σηκώνεται για πρώτη φορά από τον πάγκο, ζήτησε από τους παίκτες του να αναλάβουν και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων, να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους. Είναι κάπως διαφοροποιημένο το σκηνικό. Ναι, να μην επιτρέψουν στην ενώση να. Που αρθές δικαιολογεί και την παρέμβαση του Ελευθερόπουλου. Τώρα το τι σημαίνει. Είναι μία από τις εξαιρετικές περιπτώσεις. Το τι σημαίνει εξαιρετική περίπτωση, Κυριάκο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς. Στην κόντρα επίθεση βγαίνει η Ένωση και έχει ευκαιρία για τον γκολ. Θα την χάσει όμως. Ο Κατσάνα ήταν που πλάσαρε τον Νέγκρη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 53ο λεπτό. Νάτος ο Κατσάνα. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν μας συνηθίζει η ΑΕΚ. Ακάλυπτη εντελώς την άμυνα. Υπεραριθμία από πλευράς των φιλοξενουμένων. Ήταν 2-1-1. Έλα. Και προτίμησε να κάνει το πλασέ απέναντι από τον Νέγκρη ο Ρικάρντο Κατσάνα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να παραβιάσει την αντίπαλη εστία και να δώσει νέο ενδιαφέρον στον αγώνα. Η αντίδραση της ΑΕΚ με τον Λουσέρο δεν μπορεί, είναι εμφανής η αγωνιστική άνοδος της Ένωσης σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Και πάλι με τον Κατσάνα θα δούμε με την πρώτη ευκαιρία, τη μεγάλη ευκαιρία που έχασε νωρίτερα. Έλα, Παύλο. Ναι, Κυριακό. Και νομίζω ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος με πλούσια καριέρα ως τερματοφύλακας θα έχει λόγο να είναι παραπονούμενος από την έξοδο στην προηγούμενη φάση του Νέγκρη. Πήγε πολύ πλάγια ο Νέγκρη και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσαν να... Εκ του αποτελέσματος πάντως απεσόβησε. Δικαιώθηκε γιατί ήταν χαμηλά το τελείωμα από τον Κατσάνα, γιατί θα μπορούσαν να... Να δούμε τον Τομάς Παυλού. Συνέκλεινε. Λουσέρο. Κάστρο. Αυτό που ψάχνει περισσότερο η ΑΕΚ είναι να βρει το ρυθμό της, την ισορροπία της σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, που πρωταγωνιστικό ρόλο δεν έχει αυτή αλλά οι φιλοξενούμενοι. Και έχει τώρα τη δυνατότητα να απειλήσει με τον Τομάς. Επιχειρεί την σέντρα με το αριστερό Κωνσταντίνου από μακρινή. Σμετάνα μοιράζει παιχνίδι στον Αγκούλο. Χάνει από τον Μέρτακα και κάνει φάουλ για κάρτα βεβαίως. Και τιμωρείται. Δίνουν τα χέρια οι δύο παίχτες. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία που βλέπετε. Όντως ο Νέγκρη βγαίνει σε ένα σημείο που ήταν έτσι κάπως ρυψοκίνδυνη η απόφαση του. Μπράβο, Στέλιο! Τομάς. Παλιά είναι για τον Παύλου, έρχεται βοήθεια από τον Μερτακά. Ο Παύλου θα γυρίσει και πάλι στον Ισπανό τον Τομάς. Σκοπελίτης. Λουσέρο. Κάστρο. Για κυκλοφορεί ωραία την μπάλα, βγαίνει ο Μάστρου. Το πλάγιο να ότι είναι υπέρ της Ένωσης. Εδώ ξανά προηγούμενη φάση με τον Μάστρου να διώχνει και η μπάλα να χτυπάει στο κεφάλι του Τομάς. Κουμάσης. Κατσάνα. Ο παίχτης που έχασε την καλύτερη ευκαιρία της Ένωσης στον αγώνα. Τομάς. Έχει κερδίσει μέτρα η ΑΕΚ στα τελευταία 2-3 λεπτά. Παύλου. Λουσέρο. Δεν θα φτάσει παλά στον Παύλου. Θα την κερδίσει εκ νέου ο Κάστρο.
θα την σκάψει για τον Νέστορα Μητίδη. Αυτός προς τα πίσω γίνεται το σούτ εκπληκτικό από τον Τομάς. Βέλα περνάει λίγο έξω. Από τον Σκοπελίτη ήταν το σούτ. Εδώ ξανά το τελείωμα. Πολύ δυνατό σούτ από τον Ελλαδίτη. Αγκούλο. Ναι, Κυριακό. Πρώτη κίνηση από τον πάγκο, συγκεκριμένα της Ένωσης. Θα περάσει στο παιχνίδι με τον αριθμό 18 στη θέση του Αγκούλο. Φρεσκάρει την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του. Δεν νομίζω δεξιά, να αλλάξει κάτι. Ναι, ναι, δεξιά κινείται ο Αγκούλο. Αριστερά μάλλον κινείται ο Αγκούλο. Στην ίδια θέση νομίζω θα κινείται και ο Τόφας μετά που θα πάρει τη θέση του στο παιχνίδι. Ο οποίος ήταν στην εντεκάδα στον αγώνα με την ΑΕΛ. Με Κρεδεσβίλη δεν μπορεί. Απομακρύνθηκε η μπάλα, ο Βίλιαμ με πιάσε την κεφαλιά. Καταλά. Σκοπελίτης. Ο Κατσάνα παίζει πιο κοντά στον Σμετάνα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν γυρίζει τόσο πολύ πίσω. Παλιά απέναντι τώρα για τον Μέρτακα. Αλλάζει με τον Τομάς. Λουσέρο. Με Γκρελεσβίλη. Πάσανε για τον Κάστρο. Ζητάει με πλάτη ο Παύλου. Πολύ έξυπνη πάσα από τον Κάστρο στον Μεγκρελεσβίλη. Ο Παύλου θα δώσει την πάσα. Θα γίνει το σούτ εκ νέου από τον Σκοπελίτη. Σημάδεψε αντίπαλο. Κερδίζει ο Μέρτακας. Περνάει πάσα απέναντι. Δεν υπάρχει κανείς εκεί. Ο Γκάβριτς θα κερδίσει. Το σώμα του Τόλιμιρ ήταν που σταμάτησε το σούτ του Σκοπελίτη. Η ΑΕΚ έχει ανακτήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον αγώνα, ενώ τώρα γίνεται η πρώτη αλλαγή. Με τον Τόφα να παίρνει τη θέση του Αγκούλο. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που ταλαιπωρήθηκε πέρσι με σοβαρό τραυματισμό. Ναι, Κυριακό. Σκάρι νωρίς την ομάδα του, γιατί παρατηρήθηκα σημάδια κούρασης και στα τρία πρώτα παιχνίδια. Είχε πτώσει στην απόδοσή της όσο κυλούσε ο χρόνος η ομάδα της Ένωσης. Γι' αυτό και ο Σάσα Γιωβάνοβιτς φρεσκάρει νωρίς την ομάδα του και μάλιστα πολύ σύντομα θα κάνει και τη δεύτερη του αλλαγή. Ετοιμάζει και η Βάνκο, ο Ελευθερόπουλος βεβαίως απ' την άλλη. Έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα, νομίζω, Κυριακό. Δεν εξελισσόνται καλά τα πράγματα για την Ένωση. Ναι. Κάτι πρέπει να αλλάξει ο προπονητής. Για να δούμε εδώ. Τον Τόφα να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Τόλιμιρ, ο Βίλιαμ. Και τώρα ο Γκάλ. Γκάβριτς. Καταλά, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Νέγκρι. Μακριά για τον Μητίδη κατεβάζει ο Νέστορας. Και παίρνει το φάουλ από τον Γκάβριτς. Έλα, Παύλο. Ναι, Κυριακό. Για την ΑΕΚ θα περάσει ο Ιβάνκο αντί του Κάστρο. Επίσης δεν θα έχουμε αλλαγή του αγωνιστικού σχηματισμού για την ομάδα της ΑΕΚ. Θα φύγει ο Γουίλιαν, θα πάρει τη θέση του ο Σωτηρίου. Μάλλον ο Μπόροβετς για την ομάδα της Ένωσης. Εκτελέστηκε το πλάι ο Ναού, το Παύλου θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Σκοπελίτη.
my friend. Put me for Paris, because it's white socks for I. No, 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 no. Please. Hey. Έλα, έλα. Έλα, because it's white socks for I. Ετοιμάζονται δύο παίκτες που θα μπουν στον αγώνα. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι μετά τις αλλαγές. Κουμάσης. Ο Τόλιμιρ πίσω στον Κωνσταντίνου. Ο Σμεντάνα, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου στο παιχνίδι σήμερα. Τομάς έχασε από τον Τόλιμιρ με φάουλ, όπως λέει ο κύριος Χρυσοστόμου. Τον φωνάζει τον Τόλιμιρ. Τώρα γίνονται οι αλλαγές. Κάστρο, ο οποίος είχε πολύ καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, δίνει τη θέση του στον Ιβάνκο. Αργά αργά το αποτέλεσμα βολεύει την ΑΕΚ. Καταλά με Γκρελεσβίλη. Παίχτες που μπήκαν απλώς πήγαν στις θέσεις εκείνων που έφυγαν. Δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά το στήσιμο. Εδώ γίνει λάθος από τον Παύλου. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Κατσάνα. Ανοίγεται ο Λόπες. Ο Κατσάνα έχει φτάσει έξω από την περιοχή. Θα δώσει στον Ισπανό. Η σέντρα σου τα αφήνει ο Νέκρη. Μπάλα περνάει έξω. Προϋπόθεση καλή για την ένωση. Ύστερα από λάθος του Παύλου που βρήκε σε ανισορροπία την άμυνα της ΑΕΚ. Ναι, Κυριακό. Έλα, Παύλο. Να πούμε ότι ο Παύλου σήκωσε ποντικά το χέρι παραδεχόμενο στο λάθος του. Αυτό που αλλάζει από πλευρά ΑΕΚ είναι ότι πλέον στα αριστερά έχει έναν παίχτη που είναι περισσότερο extreme και δεν θα δούμε τόσο πολύ να συγκλίνει. Κάτι που έκανε αφήνοντας όλο το πλάτος του γηπέδου για τον Μαγκρελασβίλη, για τον Μαγκρελασβίλη από την αριστερή πτέρυγα. Ο Κάστρο προηγουμένως αυτό έκανε κυρίως. Ναι. Είναι περισσότερο επιθετικός ο Ιβάνκο, ναι, αυτό, ναι, αυτό ναι, μας ναι. Λες. Ναι. Ο Κάστρο, η φυσιολογική του θέση είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, αλλά και σήμερα έκανε καλό παιχνίδι, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, αγωνιζόμενος από αριστερά. Αν και τις περισσότερες περιπτώσεις, περισσότερες επιθετικές προσπάθειες, επαναλαμβάνω, συνέκρινε προς τον άξονα. Τόφας προλαβαίνει την μπάλα, κερδίζει και το πλάγιο από τον Ιβάνκο. Ο Σμετάνα έκανε την κεφαλιά. Πίσω στον Νέγκρι πάει μπάλα. Μέρτακας, είμαστε στο 66ο λεπτό. Τα κουνάκι για τον Τομάς, η μπάλα πήγε στον Λουσέρο. Τον έκλεισε ο Κωνσταντίνου, ο οποίος πέρασε και στον Σμετάνα. Έγινε το λάθος από τον Τόφα, ο Καταλά. Ο Σκοπελίτης και τώρα ο Μεγκρελεσβίλη. Τομάς. Μέρτακας επιχειρεί την σέντρα, διώχνει ο Κωνσταντίνου, τώρα θα διώξει. Come on, come on, come on.
Μέρθακας Καταλά Μεγκρελεσβίλη Σκοπελίτης τώρα από την πάσα του Λουσέρο Δεν μπορεί ο Μητίδης Έγινε φάουλ πάνω στον Μπόροβετς από τον Τομάς. Έγινε λάθος από τους φιλοξενούμενους. Κερδίζει το πλάγιο να ο Τιλιάεκ. Σκοπελίτης. Ανοίγεται ο Μεγκρελεσβίλη. Εκεί πάει μπάλα. Ζητάει ο Ιβάνκο. Θα του την δώσει. Πίσω στον Κάταλα. Ξανά στον Ιβάνκο. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός του παιχνιδιού. Η Ένωση αρκείται σε αντεπιθέσεις που έχουν δώσει κάποιες ευκαιρίες. Πιο σημαντική των οποίων ήταν εκείνη του Κατσάνα στο τέτα τέτ με τον... Νέγκρι. Στο 53ο λεπτό συνέβη αυτό. Παύλου πολύ ωραία πέφυγε τον Τόλιμιρ. Η πάσα στον Ιβάνκο του επιστρέφει το σούτ από τον Παύλου. Η μπάλα δεν θα καταλήξει τα δίκτυα έξω. Ωραία εναλλαγή της μπάλας στο 1-2. Τελικός αποδέχτης ο Κούλης Παύλου. Σκόρερ του πρώτου τέρματος της ΑΕΚ σήμερα. Άστοχο το σούτ που επιχείρησε εδώ ξανά. Με πολύ φάλτσο. Κατσάνα. Κάνε φάουλ πάνω στον Μέρτακ. Ναι, Κυριάκο. Διαρκής φωνής από τον Σάσο Γιωβάνοβιτς, κυρίως στην προηγούμενη φάση, όταν έχασε ευκαιρία η ΑΕΚ και από τον Πάγκο της ΑΕΚ και τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, περισσότερο επιβράβευση για τον τρόπο που κράτησαν μπάλα οι παίκτες του με υπομονή, άλλαξαν σωστά την μπάλα και απείλησαν με τον... Με προϋποθέσεις η ΑΕΚ με τον Ιβάνκο να επιστρέφει στον Μεγκρελεσβίλη, να παρεμβαίνει εκεί ο Λόπες, επιμένει ο Ισραηλινός, έχουμε φάουλ. ...20 λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90. Και ενώ η ΑΕΚ διατηρεί το σοβαρό της προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο... ...με τα γκολ των Παύλου με πέναλτι και με Γκρελεσβίλη στο 9ο και στο 37ο λεπτό αντίστοιχα. Ναι, Κυριακό. Επίσης έχει τον, και τον έλεγχο του παιχνιδιού. Κρατάει πρέπει την μπάλα, δεν έχει... Έχει περιορίσει την επιθετικότητα, την όποια επιθετικότητα επέδειξε στα αρχικά στάδια του δεύτερου μηχρόνου η Ένωση. Γι' αυτό και ανέφερα προηγουμένως για, για τα χειροκροτήματα επιβράβευσης του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Βλέποντας τους παίκτες του να αλλάζουν σωστά την μπάλα και να φτάνουν στην αντίπαλη περιοχή του Μάστρου απειλώντας και με τρίτον γκολ. Ήταν ένα κέριο, θα έλεγα, χρονικό σημείο του αγώνα εκείνο, Κυριάκο, από τη στιγμή που η Ένωση δεν κατάφερε να. Μειώσει το σκορ και να ξαναμπεί στον αγώνα τη στιγμή που είχε τη δυνατότητα να το πράξει. Τα πράγματα δυσκολεύουν εξαιρετικά για εκείνη και γίνονται σαφώς πιο απλά και πιο εύκολα για την ομάδα που προηγείται. Πάσα δεν ήταν καλή. Τόλιμιρ. Τόφας. Η πάσα είναι καλή. Βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, όμως δεν μπορεί ο Λόπες ο Νέγκρι, σαν ένας καλός λίπερο, αποκρούει και σταματά την επιθετική προσπάθεια των φιλοξενουμένων. Ο Κατσάνα εκεί υπέπεσε στην παράβαση, θα δει και την κίτρινη κάρτα.
Εδώ ξανά. Ήταν πολύ επικίνδυνος ο τρόπος που βγήκε ο Κατσάνα. Νομίζω ότι ήταν στα όρια αυτό το μαρκάρισμα. Και με τα δύο πόδια από πίσω. Ναι, Κυριακό. Ξέρω αν άκουγες προηγουμένως οι εντολές ήταν από τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο πρώτα. Να δούμε τον Παύλου. Ξακολουθεί να είναι κάτοχος της μπάλας. Κούλης Παύλου γυρίζει προς τα πίσω. Γίνεται το σούτ από τον Τωμάς. Απόκρουση από τον Μάστρου. Ναι, Κυριακό, μπορείς να ολοκληρώσεις. Με παραλήπτει των εντολών του τον Μαραγκό, φωνάζοντας γυρίστε μπάλα και να μην παίρνουν τα ρίσκα όπως την προηγούμενη φάση. Ο Μπόροβετς τον Σμετάνα δεν θα τον βρει. Είχε αρχίσει η φάση εκείνη από λάθος του Μαραγκού, Κυριακό. Ναι, ναι, ναι. Τι ρίσκο είναι αυτό το ίδιο. Ναι. Είναι της Ελευθερούς. Με Γκρελεσβίλη η ΑΕΚ επιτίθεται με 2-5 παίκτες. Με τον Μεγκρελεσβίλη να φτάνει έξω από την περιοχή, να μην μπορεί όμως. Κάθε την πάσα δεν ήταν καλή για τον Ιβάνκο. Πάντως, Παύλο, ναι. Σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσουμε την προηγούμενη φάση για την οποία δέχθηκε τις παρατηρήσεις, ο Μαραγκός τα έχει πάει σε γενικές γραμμές αρκετά καλά. Πολύ καλά θα έλεγα γενικότερα το αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ, εκεί με τον Καταλά. Συνέχισαν από εκεί που έμειναν κόντρα στο Αποέλ, γιατί ο Μουρίγιο πρωτά αποχωρήσει ήταν εκ των κορυφαίων και στη συνέχεια ο Μαραγκός τα πήγε αρκετά καλά αγωνιζόμενο στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ εμείς είδαμε πώς σταμάτησε ο Νέγκρι τον Λόπες στην προηγούμενη πολύ καλή φάση για την Ένωση. Πιντάδο. Σκοπελίτης. Γκόρκα Πιντάδο κατευθύνεται προς τον πάγκο της ΑΕΚ. Λογικά στη θεσμή. Παύλου. Λουσέρο αφήνει ο Μάστρου έξω. Καταλά. Νάτος εδώ, Ισπανός, αγαπημένο παιδί της εξέδρας της ΑΕΚ. Μαραγκός, πάσα ήταν καλή αυτή τη φορά για τον Λουσέρο που δεν μπόρεσε να την αξιοποιήσει. Ο Μπόροβετς, ο Κατσάνα. Σκοπελίτης κάνει καλό παιχνίδι σήμερα, ο Ελλαδίτης. Ωραία η πάσα για τον Ιβάνκο. Ο ίδιος πάει να κάνει την προσπάθεια. Εξακολουθεί να είναι κάτοχος της μπάλας. Δίνει στον Παύλου. Έτοιμος για το σούτ, το πραγματοποιεί. Δεν θα μπει η μπάλα στα δίχτυα. Την ακουμπά ο Μάστρου με το αριστερό χέρι και την στέλνει σε κόρνερ. Η αγαπημένη κίνηση από τον Παύλου να συγκλίνει και στην κατάλληλη στιγμή να κάνει σουτ. Ακούμπησε εκεί με τα ακροδάχτυλα ο Μάστρου. Να και η αλλαγή. Στη θέση του Νέστορα Μητίδη, λογική η κίνηση από τον Ελευθερόπουλο. Όλα εξελίσσονται καλά, αλλάζει τον σέντερφόρ του. Βάζει έναν παίκτη πιο φρέσκο. Ζανέτου ετοιμάζεται από πλευράς Ένωσης. Αντί του Κατσάνα. Κατσάνα, ο οποίος φεύγει πίσω από την εστία. Έχει μπει ο Ζανέτου. Ο Παύλου έτοιμος για την εκτέλεση. Ο
περνάει, απομακρύνεται από τον Γκάβριτς, την επαναφέρει εκεί ο Ιβάνκο. Τόφας έχασε από τον Τομάς που επαναφέρει την ΑΕΚ στην επίθεση. Παύλου απέφυγε τον Τόφα. Σέντρα με το εξωτερικό, απομακρύνεται η μπάλα. Ιβάνκο, ο Πιντάδο, με συγχωρείτε. Μαρακός, Σκοπελίτης, Τομάς, Λουσέρο. Ωραία αναλλαγή της μπάλας, βγαίνει ο Μεκρελεσβίλης στην πλάτη των αμυντικών. Επιχειρεί την σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνει ο Γκάλ. Κατεβάζει ο Ζανέτου, ψάχνει το στήριγμα, το βρίσκει στον Τόφα. Σκοπελίτης πάει να σταματήσει εν τη γενέστη στην φάση. Τόφας όμως βρίσκει τον τρόπο και περνά στον Ζανέτου. Παλιά απέναντι, ψύχρεμα ο Καταλάς τον Μαραγκό. Ο Ελλαδίτης στον Λουσέρο. Εφορία στην εξέδρα των φίλων της ΑΕΚ. Καθώς οδεύουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο δεκάλεπτο και η ομάδα τους προηγείται με 2-0, νομίζω ότι πολλοί, αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι όπως φαίνεται ότι θα εξελιχθούν, Κυριάκο, θα σκέφτονται με πίκρα το τι συνέβη στην πρώτη αγωνιστική, εκεί όπου η ΑΕΚ έχασε 3 βαθμούς που δεν υπολόγιζε κανείς ότι θα έχανε με την ΑΕΚ Κουκλιών. Πληρώνοντας την ανετοιμότητά της, γιατί εμφανίστηκε ανέτοιμη σε εκείνο το παιχνίδι. Και με πάρα πολλές απουσίες. Ήταν και το πρώτο που παρουσιάστηκε με τόσες πολλές ελλείψεις. Να δούμε την φάση με τον Μεγκρελεσβίλη, να μην μπορεί να περάσει απέναντι. Πάντως, Παύλο συνεχίζει την ανωδική της πορεία και αυτό ήταν το ζητούμενο. Μετά την άτυχη πρεμιέρα, είχαμε και την διακοπή, αν θυμάσαι, λόγω των εθνικών ομάδων. Δούλεψαν στις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν και στην άμυνα και στην αμυντική και στην επιθετική λειτουργία ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος με τους παίκτες του. Βελτιωμένη εμφάνιση και νίκη, έστω και με δυσκολία, με τον εθνικό. Έδωσε ψυχολογία αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν παιχνίδι ακόμη σταθμός, έχω την εντύπωση, εκείνο για την ΑΕΚ. Και πολύ νωρίς, είχε πάρα πολλές απουσίες, δεν της ήρθαν βολικά τα πράγματα στον αγώνα και όμως κατάφερε να πάρει το τρίποντο. Και κυρίως γιατί έδειξε χαρακτήρα σε εκείνο το παιχνίδι. Στη συνέχεια ακόμη πιο βελτιωμένη στο ντέρπι με το Αποέλ. Να δούμε την ένωση. Η σέντρα απέναντι ο Νέκρη φαίνεται να έχει την φάση. Ναι, μπορεί να ολοκληρώσει, Κυριακό. Πήρε τον ένα βαθμό και σήμερα καθάρισε ουσιαστικά την αναμέτρηση. Καθάρισε, το λέμε υπό την έννοια ότι δύσκολο να αλλάξουν τα πράγματα στον χρόνο που απομένει. Από το πρώτο μέρος και ακόμη πιο γεμάτη στη συνέχεια. Να δούμε τον Ιβάνκο με αντίπαλο τον Γκάβριτς. Γυρίζει πιο πίσω. Λουσέρο, Σκοπελίτης. Σκοπελίτης ξανά από την πάσα του Μέρτακα στον Καταλά. Ο Πιντάδο δεν μπορεί να βρει τον Τομάς. Ζανέτου, Τόφας. Κίνηση από τον Σμετάνα. Έρχεται βοήθεια από τον Λόπες. Τώρα θα του δώσει την μπάλα. Έχουν γυρίσει όμως οι της ΑΕΚ. Λόπες. Τόλιμιρ. Παλιά την οποία θα σταματήσει ο Καταλά. Τομάς, Παύλου. Λουσέρο. Μουσική.
Μαραγκός. Φωνάζουν τον Εγγλέζο τελευταία αλλαγή. Φωνάζουν και τον Εγγλέζο από τον πάγκο της ΑΕΚ. Ξέρω, νομίζω είναι και οι ίδιες αλλαγές που είχαμε στο παιχνίδι με Εθνικό Παύλο. Μέρτακας. Κουμάσης. Σμετάνα κατεβάζει, εκεί όμως που είναι μόνος Κοπελίτης. Είμαστε στο 83ο λεπτό. Ναι, Κυριάκο. Από Σύρι, ίσως και τον κορυφαίο παίχτη της ΑΕΚ στη σημερινή αναμετρήση και σκορ του 2-0 τον Μεγκλασβίλη. Να δώσει χρόνο συμμετοχής και στον Νικόλα Εγγλέζου. Είχα την εντύπωση ήταν ίδιες οι αλλαγές με το παιχνίδι του Εθνικού. Απλά στο εν λόγω παιχνίδι είχε παίξει ως βασικός ο Ιβάνκο. Τα άλλα και ο Πιντάδο και ο Εγγλέζου είχαν παίξει ως αλλαγή. Ναι. Νάτος εδώ ο Εγγλέζου. Θα τον θυμάστε και από την περσινή παρουσία του στη Νέα Σαλαμίνα. Εδώ είναι η φάση την οποία κέρδισε φάουλ η ΑΕΚ με τον Τομάς. Στο έδαφος είναι ο Γκάβριτς. Θερμό χειροκρότημα στον σκόρερ του δεύτερου τέρματος, το οποίο βλέπετε εδώ. Ήταν και η κορυφαία, αν θέλετε, στιγμή του παιχνιδιού αυτή. Έλα, Παύλο. Ναι, Κυριάκο. Νομίζω ότι το ακόμη πιο θερμό χειροκρότημα κατά την έξοδο του Μαγκλασβίλη σημαίνει ότι συμφωνούν με την άποψη που σου είπα προηγουμένως, ότι είναι ο κορυφαίος για τον πολυτιμότερο παίχτη της ΑΕΚ στη σημερινή αναμέτρηση, τον Ισραηλινό. Είναι γεγονός ότι ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Όπως Παύλο τα πήγε αρκετά καλά και ο έτερος άκρος μπακ, ο Λευτέρης ο Μέρτακας. Ο οποίος κέρδισε το πέναλτι, με το οποίο άνοιξε το σκορ η ΑΕΚ. Θα παίξει εκεί δίπλα ο Λουσέρο. Η ΑΕΚ διαχειρίζεται με άνεση το προβάδισμά της. Ο νεοεισελθόν Εγγλέζου είναι ο κάτοχος της μπάλας. Περνάει έξυπνη πάσα στον Πιντάδο. Το σούτ με το αριστερό από τον Ισπανό άστοχο. Δυνατό μεν, όχι όμως εκεί που θα ήθελε ο ίδιος να πάει μπάλα. Σκοπελίτης κεφαλιά ήταν προς τα πίσω, Καταλά. Ο Μέρτακας και τώρα ο Παύλου. Παύλου συγκλίνει και αλλάζει πλευρά. Εγγλέζου ανεβαίνει. Από μακριά το σούτ, η μπάλα περνάει και καταλήγει έξω. Πιέζουν οι παίκτες της ΑΕΚ, βλέπετε τον Πιντάδο εκεί. Ο Σμετάνα κατεβάζει. Ο Ζανέτος δεν μπόρεσε, ο Σκοπελίτης κέρδισε. Ο Τομάς έγινε φάουλ από τον Τόλιμιρ. Παύλου. Πάει στο ένας εναντίον ενός. Επιχειρεί το σούτ, η μπάλα περνάει έξω. Φιλόδοξη αλλά πολύ καλή προσπάθεια από τον Παύλου. Λίγο φάλτσο ήθελε ακόμη για να αλλάξει την πορεία της και να πάει προς το τέρμα η μπάλα. Κοιτάξτε, λίγο έξω
Ένα πόδι περίπου έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μάστρου. Τρία λεπτά πριν από το τέλος συμβαίνουν όλα αυτά. Ναι, Κυριάκο. Βεβαίως, συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις για παίχτες όπως ο Παύλου, αλλά και ο επίσης διακριθέντας στο επόμενο παιχνίδι, ο Σκοπελίδης. Είναι, νομίζω, μετρημένα στα δάχτυρα του ενός χεριού η περίπτωση που έχασε μονομαχία στη μέσα γραμμή ο Λάδιτς. Είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο. Ζανέτου αλλάζει με τον Σμετάνα. Εντάξει, τον Γιωβάνοβιτς, πώς ζει το παιχνίδι, έστω και αν είμαστε στο τέλος και έστω και αν η ομάδα του είναι στο 2-0. Έχει σφυρίξει ο κύριος Χρυσοστόμου, φάουλ εκεί στο Σκοπελίτη, κάποιες συστάσεις. Τελείο Κωνσταντίνου. Ο Σμετάνα κινήθηκε από θέση offside να διεκδικήσει την μπάλα. Κι όμως υπάρχει παίχτη στα δεξιά που πιθανόν τον κάλυπτε. Κυριάκο, έχουμε χρόνο καθυστέρησης. Τώρα θα κάνει την υπόλοιψη. Τρία λεπτά. Μάλιστα. Νέκρι. Σκοπελίτης. Στο 0-0 είναι Ομόνια και ΑΕΛ, στον ντέρμπι που διεξάγεται στο Γασιπί και ολοκληρώνεται και αυτό που να είναι. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια της ΑΕΚ. Με τον Λουσέρο να περνάει απέναντι στον Ιβάνκο. Προσπαθεί να του επιστρέψει. Έχει δώσει φάουλ ο κύριος Χρυσοστόμου, σε κάποιο χέρι χτύπησε η μπάλα. Έχει βγάλει και κίτρινη κάρτα. Στον Γκάλ πρέπει να είναι. Κωνσταντίνου έκανε το χέρι. Τρία λεπτά ο χρόνος της καθυστέρησης αρχίζει να μετρά από τώρα. Τρία μας απομένουν για το τέλος λοιπόν. Η ΑΕΚ θα πάρει μια πολύ σημαντική νίκη, τη δεύτερη της στο πρωτάθλημα. Και θα φτάσει τους 7 βαθμούς. Έχοντας δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Ο Παύλου, ο Εγκλέζου, οι δυο τους είναι κοντά. Πολυμελές το τείχος που έχει στήσει ο Μάστρου. Τελείο Παύλου, πάνω από την εστία. Δυνατό μεν, γεμάτο το σούτ. Δεν βρήκε τόσο, ωστόσο τον στόχο. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Κούλη Παύλου. Εγκλέζου. Λουσέρο, Τομάς, ψάχνει τον Ιβάνκο, ο Γκάβριτς αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Νομίζω ότι όλοι έχουν συμβιβαστεί με την μοίρα τους σε αυτό το παιχνίδι. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Η
Για να δούμε την ΑΕΚ σε μια από τις τελευταίες της επιθετικές προσπάθειες που μακρύνεται μπάλα από τον Κωνσταντίνου. Επαναφέρει εκεί ο Μαραγκός, ο Σκοπελίτης πίσω στον Μέρτακα. Λουσέρο με προϋποθέσεις η ΑΕΚ. Πιντάδο δεν μπορεί να σπρώξει εκεί την μπάλα να βρει τον Ιβάνκο. Έχει ολοκληρωθεί τον ντέρμπι στο ΓΑΣΥΠΗ. 0-0 είναι το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο έχω την εντύπωση ότι βολεύει την ΑΕΚ σε σχέση και με την ήττα της ανόρθωσης. Έχει μειώνει η ομάδα της Λάρνακας την απόσταση από την κορυφή, στην οποία βρίσκεται πλέον η ΑΕΛ με 10 βαθμούς, μόνοι 9 έχουν η Ανόρθωσης και ο Απόλλωνας. Να δούμε τι θα κάνουν αύριο και ο Ερμής με την ΑΕΚ Κουκλιών. Δύο ομάδες που έχουν από 6 βαθμούς. Η ΑΕΚ, είπαμε, θα φτάσει στους 7. Έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα βαθμολογικά δεδομένα. Λίγο πριν το τέλος αυτής της αγωνιστικής έχει ολοκληρωθεί ο αγώνας. Η ΑΕΚ παίρνει μια δίκαιη νίκη με 2-0 από τα γκολ του Παύλου και του Μεγκρελασβίλη στο πρώτο ημίχρονο. Στο ένατο με πέναλτι ο πρώτος, στο 37ο με ένα εκπληκτικό σουτ ο δεύτερος. Σκόραν για λογαριασμό των γηπεδούχων που κάνουν το 2-2 στην έδρα τους. Είναι αίτητοι από την πρώτη αγωνιστική όταν έχασαν από την ΑΕΚ Κουκλιών και γενικώς δίνουν δείγματα μέσα από τα οποία μπορεί ο κόσμος τους να αισιοδοξεί για τη συνέχεια. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η ομάδα έχει 4-5 παίκτες βασικότατους εκτός που δεν έχουν μπει καθόλου στην ομάδα. Ένας από αυτούς θα επιστρέψει στην επόμενη αγωνιστική. Αυτός είναι ο Φαντάικ, ο Γκρέγκορ Φαντάικ, ο αρχηγός της ΑΕΚ. Εδώ ο Σκοπελίτης, ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης, κάνοντας και σήμερα πολύ καλό παιχνίδι. Και ο Ελευθερόπουλος με τους παίκτες του συγχαίρει. Αλεξάνδερ Νέγκρι, στα τελευταία 3 παιχνίδια έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ. 2 γκολ, με συγχωρείτε. Ένα από τον Εθνικό και ένα από το ΑΠΟΕΛ. Και δεχθεί και 2 στην πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν γράφεται ο επίλογος της νίκης της ΑΕΚ. Επόμενη αντίπαλος για την ομάδα της Λάρνακας η ΑΕΛ, η πρωτοπόρος ΑΕΛ. Στο Τσίριο, ένα σπουδαίο παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσετε ζωντανά από την Cita Vision την επόμενη εβδομάδα. Παίκτες της ΑΕΚ οι οποίοι παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θα γίνει αποθεραπεία, περιμένει και ο Κυριάκος να κάνει το ρεπορτάζ. Μάλλον για αποθεραπεία πάνε εκεί, μπροστά στον πάγκο, βλέπετε και τον Ελευθερόπουλο. Έξερο Κυριάκο, αν μπορείς να πάρεις και κάποιον από τους φιλοξενούμενους. Περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, κάποιον από τους γηπεδούχους. Δεν ήξερα ότι θα προχωρήσουν τώρα να κάνουν κάποια μορφής αποθεραπεία. Να προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Ναι, θα αξιοποιήσουμε βεβαίως τον χρόνο. Εμείς θα δούμε τα στατιστικά. Αν είμαστε έτοιμοι, παιδιά, να δώσουμε την εικόνα μέσα από την στατιστική υπηρεσία της Cita Vision. Δεκατρείς τελικές προσπάθειες από πλευράς της ΑΕΚ, 4 στο στόχο. 4 από πλευράς της Ένωσης και 2 στον στόχο. 1-1 τα offside, 19-12 τα foul, 2-2 η αποκρούση των τερματοφυλάκων, 4-1 τα corner, 1-4 οι κίτρινες, 64-36 τελικό ποσοστό κατοχής της μπάλας. Νομίζω είναι εμφανής η υπεροχή της ΑΕΚ σε όλους τους τομείς. Κυριάκο, έχεις το λόγο. Ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ από πλευράς των φιλοξενουμένων που δεν τα καταφέραν, με τον Γιώργο Τόφα κοντά μας. Γιώργο, προσπαθήσατε, αλλά νομίζω κάπου το παιχνίδι κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο, όταν βρεθήκατε να χάνετε με 2 τέρματα από την ΑΕΚ. Εντάξει, σίγουρα προσπαθήσαμε να ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Μετά από 3 συνεχόμενες ήττες που είχαμε, δυστυχώς κατάφερε η ΑΕΚ να προηγηθεί με ένα πέναλτι. Δεν ξέρω άμα ήταν. Κάποιοι λένε ήταν, κάποιοι ότι δεν ήταν.
Από εκεί και πέρα έβαλε δεύτερο γκολ η ΑΕΚ με ένα πολύ ωραίο τέρμα. Και μετά προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο να δημιουργήσουμε τις φάσεις. Χάσαμε κάποιες καλές φάσεις να μειώσουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και αυτό παρέμεινε το 2-0. Και πλέον με πιο βατό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πρόγραμμα ή στη συνέχεια η Ένωση Αρχής Γενομένης από το επόμενο παιχνίδι θέλει να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς. Εντάξει, σίγουρα είχαμε 4 παιχνίδια φωτιά, παίζαμε τις καλύτερες ομάδες της Κύπρου. Τώρα ελπιστούμε ότι με τα επόμενα 3 παιχνίδια ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς για να ξεφύγουμε από το πλην 3 που είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος Κυριακό. Θέλω να θυμίσω τους τηλεθεατές μας ότι η Ένωση άρχισε με ΑΠΟΕΛ στη Λευκοσία, με Ομόνια στη Λευκοσία, φιλοξένησε την ΑΕΛ και σήμερα έρθε στη Λάρνακα να παίξει με την ΑΕΚ. Μια ομάδα η οποία είχε τα προβλήματα στη διάρκεια του καλοκαιριού, μέχρι να συγκροτήσει μια ομάδα να κατέβει στο πρωτάθλημα. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, τα κατάφερε στο τέλος. Βεβαίως θα κριθεί τις επόμενες αγωνιστικές. Είναι γεγονός ωστόσο ότι δείχνει κάποιες αδυναμίες η ομάδα του Παραλιμνίου. Και σίγουρα δεν θα είναι εύκολη η προσπάθειά της για να υλοποιήσει τον στόχο της παραμονής στην πρώτη κατηγορία. Σε ακούμε, Κυριακό. Οι παίκτες της ΑΕΚ συνεχίζουν την αποθεραπεία. Ναι. Θα προσπαθήσουμε και αν έχουμε την δυνατότητα λόγω χρόνου να πάρουμε ρεπορτάζ από κάποιο παίκτη. Προς το παρόν συνεχίζουμε με ρεπορτάζ από πλευράς των νικητών αυτή τη φορά και τον Χριστόφορο Πετρουή. Ναι. Χριστόφορε, καλή κατά γενικά διαστήματα εμφάνιση και νίκη για την ΑΕΚ κόντρα στην Ένωση στο σημερινό παιχνίδι. Ναι, σήμερα είχαμε ένα πολύ καλό ρυθμό στο παιχνίδι μας. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις για γκολ. Πετύχαμε 2 γκολ. Είναι πάρα πολύ σημαντική νίκη. Θα μας δώσει και ψυχολογική όθηση εν ώψη των δύο πολύ δύσκολων παιχνιδιών που έχουμε τα δύο συνεχόμενα ντέρπι. Νομίζω σήμερα είχαμε καλή απόδοση σε γενικές γραμμές. Εντάξει, ίσως να έπεσε λίγο ο ρυθμός του δεύτερου ημιχρόνου, όμως αυτό ίσως να είναι φυσιολογικό. Κρατούμε τους 3 βαθμούς και βλέπουμε αισιοδοξία την δύσκολη συνέχεια. Τα δύο ντέρπι που έκανες αναφορά προηγουμένως, στα οποία η ΑΕΚ πρέπει να θυμηθεί το καλό πρόσωπο που έδειξε πέρσι. Σε όλα σχεδόν ανεξαιρέτως στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ναι, είναι γεγονός. Την περσινή χρονιά είχαμε καλή απόδοση στα εκτός έδρας παιχνίδια και καλά αποτελέσματα. Ελπίζω να συνεχίσουμε και φέτος. Εντάξει, είναι δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε το παιχνίδι με την ΑΕΛ στη Λεμεσό. Θα δουλέψουμε, έχω μια εβδομάδα μπροστά μας, να δουλέψουμε για αυτό το δύσκολο παιχνίδι και ελπίζω να καταφέρουμε και εκεί να κάνουμε μια καλή εμφάνιση για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και το ακόμη πιο θαρρυντικό είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει η ομάδα. Αρχίζει γενομένως από το επόμενο παιχνίδι με τον Φαν Ντάικ να επιστρέφει από τιμωρία. Ναι, βλέπουμε και τραυματίες ότι σιγά σιγά επέστρεψαν στην ομάδα. Επιστρέφει και ο Γκρέγο Φαν Ντάικ, ο οποίος ήταν μεγάλη απώλεια στα πρώτα 4 παιχνίδια. Είναι σημαντική προσθήκη. Νομίζω έχουμε ένα γεμάτο ρόστερ για τα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από τον Χριστόφορο Παύλο. Περιμένουμε ακόμη αν... Νομίζω ότι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Κυριάκο, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, διότι και οι προπονητές θα πάνε στην αίθουσα τύπου για να έχουμε και τις δηλώσεις των προπονητών. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε με τις δηλώσεις των προπονητών.